Αγαπητές μας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Να προχωρήσουμε να δούμε μενταγιόν με μαργαριτάρι γλυκού νερού στο κωδικό 6735. Έχουμε τεράστιο μαργαριτάρι γλυκού νερού, 40 χιλιοστών, 40 χιλιοστά. Είναι το μαργαριτάρι μας εδώ, βεβαίως είναι δεμένο με περίτεχνο τρόπο και διακοσμημένο με πολύ ωραίο στοιχείο. Έχουμε ασήμι, έχουμε πλατίνα, έχουμε εξαιρετικό κρίκο με την τεχνική του φιλιγκρί. Το σύνολο του κοσμήματος, των διαστάσεων του κοσμήματος είναι 5 εκατοστά το μήκος του και 2,5 εκατοστά το πλάτος του. Θα το προσφέρουμε με κορδόνι. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις μαργαριταριών γλυκού νερού. Βεβαίως, πολύ πιο σπάνιες από τα γνωστά μπαρόκ ή στρογγυλά μαργαριτάρια ή πουάρ γλυκού νερού που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και βεβαίως είναι πολύ πολύ όμορφες και πολύ ενδιαφέρουσες και σπάνιες προτάσεις. Η εκτίμηση του κοσμήματος είναι βεβαίως σίγουρο ότι ξεπερνάει τα 300 ευρώ. Τα 300 ευρώ τα ξεπερνάμε, γιατί έχουμε τεράστιο μαργαριτάρι γλυκού νερού. Δεν είναι καθημερινό και δεν είναι εύκολο. Και βεβαίως δεν περνάει απαρατήρητο και δεν είναι οικονομικές αυτές οι προτάσεις. 80 ευρώ θα σας το χαρίσει το Gem Palace, 80 ευρώ για τη διαφήμισή μας, ειδικότατη προσφορά από το Gem Palace, ασήμ πλατίνα, γνήσιο οργανικό μαργαριτάρι γλυκού νερού, καταπληκτικό, έχουμε εδώ τεραστίων διαστάσεων, 40 χιλιοστών, στο κωδικό 6735 και μόνο 80 ευρώ. Να συνεχίσουμε με το κωδικό 6851, να προτείνω Ριβιέρα Βραχιόλιου. Η Ριβιέρα είναι καταπληκτική, όπως ακριβώς τη βλέπετε, είναι μεγάλη, είναι στα 4 χιλιοστά. Το πάχος της είναι μεγάλη γιατί έχουμε και μεγάλα ζαφύρια εδώ. Είναι multicolor τα ζαφύρια, ένα και ένα. Έχουμε ασήμι, έχουμε λευκό χρυσάφι στα 14 καράτια με διπλό επιχρύσωμα. Πολύ όμορφα δημιουργημένη, πολύ όμορφα δουλεμένη η Ριβιέρα, πολύ όμορφα δουλεμένο το βραχιόλι και διακοσμημένο αποκλειστικά με ζαφύρια multicolor. Έχουμε ζαφύρια σε όλα τα χρώματα που μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα δούμε το ζαφύρι. Στρογγυλά πολυεδρικά, στα 30 εκατοστά του καρατιού το καθένα. Τα ζαφύρια παρουσιάζουν συνολικό βάρος 16 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού. Είναι πολύτιμες πέτρες βέβαια τα ζαφύρια, η προέλευσή τους είναι από την Αφρική, έχουν βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα Μος και διαφάνειες που κυμαίνονται από το VVS 1 έως το VVS 2. Οι πέτρες είναι ορυκτές και είναι απόλυτα γνήσιες, δηλαδή δεν έχουν την παραμικρή επεξεργασία. Το κόσμημα ξεπερνάει σε εκτίμηση τα 700 ευρώ, γιατί έχουμε 16 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού, πολύτιμες, ορυκτές και γνήσιες πέτρες. Η πρόταση του Gem Palace είναι τα 155 ευρώ μόνο. 155 ευρώ για υπέροχη ριβιέρα. Πολύ όμορφα δουλεμένη και διακοσμημένη με πολύτιμες πέτρες, όπως είναι τα ορυκτά και γνήσια ζαφύρια. 155 ευρώ είναι το δώρο που σας κάνει το Gem Palace σε αυτή τη ριβιέρα, σας την κάνει δώρο με αυτά τα λεφτά, γιατί το επαναλαμβάνω, είναι πολύτιμες πέτρες, είναι ορυκτές πέτρες και είναι και γνήσιες πέτρες με συνολικό βάρος 16 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού. 155 ευρώ μόνο. Να δούμε στον κωδικό 6853, να σας προτείνω ένα πολύ ωραίο ζευγάρι μακριά σκουλαρίκια. Ασήμι και πλατίνα είναι τα μέταλλα και εδώ σε πολύ πολύ όμορφο, παράξενο, ιδιαίτερο, λουσάρτο, φίνο, υπέροχο καστόνι φιλοξενούνται δύο ωραιότατα ροζ κουάρτς, ορυκτά κουάρτς, 7,5 στην κλίμακα Μος, Βραζιλία η προέλευσή τους, και γνήσια κουάρτς, ροζ κουάρτς σε σχήμα οβάλ και κοπή καμποσών, που είναι στα 27 καράτια το κάθε ένα. Συγκρατούνται με ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ όμορφο καστόνι που τα περιβάλλει και τα σκουλαρίκια εδώ έχουν μήκος τα 4 εκατοστά και πλάτος τα 18 μιλιμέτρα. 4 εκατοστά μήκος, 18 μιλιμέτρ το πλάτος τους. Είναι πάρα πολύ όμορφη δουλειά, ακριβώς όπως τη βλέπετε. Θέλω να φέρνουν πάντα τα κοσμήματα πλήρης περιστροφές για να βλέπουν όσοι μας παρακολουθούν την πολύ όμορφη δουλειά τους σε όλη τους την επιφάνεια. Εδώ έχουμε κρεμαστά σκουλαρίκια με μήκος χωρίς το γκρίκο, 4 χωρίς το γάντζο, 4 εκατοστά,
επί 18 μιλιμέτρα, 1,8 δηλαδή, επί 4 εκατοστά είναι οι διαστάσεις του κοσμήματος. Η εκτίμησή του είναι τα 390 ευρώ. Η προσφορά του είναι τα 90 ευρώ μόνο. Στα 90 ευρώ σας δίνω ένα ζευγάρι σκουλαρί και μορυκτά γνήσια. Ροζ κουάρτζ Βραζιλίας, 27 καράτια το καθένα. Και με αυτή την υπέροχη τη σούπερ εργασία, όπως ακριβώς το βλέπετε. Αυτό το ζευγάρι σκουλαρίκια είναι φιλοτεχνημένα με τον ωραιότερο τρόπο. Το σχέδιό τους είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πάρα πολύ όμορφο. Και βεβαίως ευγενή μέταλλα κτλ. 90 ευρώ μόνο. Να περάσουμε σε χρυσό δαχτυλίδι στο κωδικό 6852. Έχουμε κόσμημα πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε δαχτυλίδι χρυσό με νέα καράτια. Κίτρινο χρυσό, μεγάλο δαχτυλίδι, μεγάλο κόσμημα, 17 επί 17 μιλιμέτρη είναι οι διαστάσεις του. Να επαναλάβω, 17 επί 17 μιλιμέτρη είναι οι διαστάσεις του και φέρει 2 οβάλ τοπάζια Βραζιλίας, IF διαφάνεια καθαρότητα, 8 βαθμός σκληρότητος τη κλίμα καμός, ένα καράκι το καθένα, ορυκτά, απόλυτα γνήσια, στο seafoam blue το χρώμα, έναν αμέθιστο Βραζιλίας, 7,5 βαθμός σκληρότητος τιμός, IF διαφάνεια καθαρότητα, ένα καράτι, ένα σιτρίν στο χρώμα το κίτρινο χρυσαφί στο ένα καράτι από τη Βραζιλία, 7-7,5 βαθμός σκληρότητος στη κλίμα καμός, με διαφάνεια καθαρότητα IF, όλες οι πέτρες, τα τοπάζια, ο αμέθιστος και το σιτρίν είναι ορυκτές και απόλυτα γνήσιες. Και επιπλέον έχουμε στο κέντρο του και στην περίμετρό του καρφωμένα λευκά μπριγιάν, στρογγυλά πολυεδρικά, 5 εκατοστά του καρατιού το καθένα, βαθμός σκληρότητος 10, στην κλίμα καμός από την Αφρική, βεβαίως ορυκτή και γνήσιη και αυτή η λίθη με γενικό βάρος, με συνολικό μάλλον βάρος στα 40 εκατοστά του καρατιού. Τα μπριγιάν δηλαδή είναι 40 εκατοστά του καρατιού στο συνολικό τους βάρος. Εδώ έχουμε κόσμημα της τάξης των 700 ευρώ. Και γιατί το λέω αυτό, να το δικαιολογήσω αμέσως. Διότι 40 εκατοστά του καρατιού μπριγιάν, έχετε υπόψη σας ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας τα προσφέρει κανείς λιγότερο από 450 ευρώ. Αυτά τα μπριγιάν. Λιγότερο από 450 ευρώ με τίποτα. Συνεπώς, εδώ επιπλέον έχουμε και 2 τοπάζια και έναν αμέθιστο και ένα σιτρίν, όλες οι πέτρες ορυκτές γνήσιες, από ένα καράτι καθεμία. Έχουμε καρφώματα και έχουμε και εργατικά και έχουμε και το χρυσό. Πόση εκτίμηση φαντάζεστε ότι θα έπρεπε να δώσει στον κόσμο? Τα 700 ευρώ που λέω σαν εκτίμηση είναι πάρα πολύ λίγα. 160 ευρώ είναι η πρόταση από το Gem Palace. Και γιατί λέω ότι είναι πολύ λίγα? Για να το φτιάξει ένας τεχνίτης, να το κατασκευάσει σαν σκελετό, θα πάρει το λιγότερο 160 ευρώ. Το λιγότερο. Και ξεκινάμε από εκεί. Μετά βάλε το χρυσάφι, βάλε και τα υλικά για να καταλάβουμε πού φτάνει το κόσμο. Να μην τα πολυλογούμε. 160 ευρώ είναι η μοναδική μου προσφορά και εσείς ξέρετε. Χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογώ τις τιμές, ξέρετε αν είμαστε εδώ στο Gem Palace η πιο οικονομική εταιρεία από όλες. Αυτό το γνωρίζετε. Γι' αυτό κιόλας μας επιβραβεύετε με την προτίμησή σας και με την τηλεθέασή σας. Σας κρατάμε και μας κρατάτε στροφιά με τον καλύτερο τρόπο. 160 ευρώ δώρο από το Gem Palace. Μενταγιόν, μεγάλο μενταγιόν με ζαφύρια έχουμε. Στο κωδικό 6855 έχουμε μεγάλο μενταγιόν. 2,5 επί 2,5. Είναι οι διαστάσεις του καθαρές χωρίς τον κρίκο του. Θα το δώσουμε με ασημένια πλατινωμένη αλυσίδα μήκου 45 εκατοστό δώρο. Εδώ έχουμε ασήμι, έχουμε λευκό χρυσάφι στα 14 καράτια και υπέροχα ορυκτά και γνήσια blue black ζαφύρια. Oval cut. Έχουμε ζαφύρια από την Αφρική με βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμα καμός. Ένα καράτι το καθένα. Συνολικά σε ξεχωριστά καστόνια είναι καρφωμένα 19 ζαφύρια oval cut. Αφρικής, βαθμός σκληρότητος είπαμε 9 στην κλίμα καμός, χρώμα blue black. Ένα καράτι έκαστο. Συνεπώς έχουμε συνολικό βάρος στα ζαφύρια 19 ολόκληρα καράτια. Έχουμε το μεταγιόν, μας δίνει το σχέδιο της διπλής ροζέτας. Μεγάλο μεταγιόν και πολύτιμο, γιατί έχουμε βαρύ υλικό, πολύ υλικό, πολύτιμο υλικό και ακριβό υλικό. 19 ολόκληρα καράτια σε 19 blue black ορυκτά γνήσια ζαφύρια Αφρικής. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κόσμημα, βεβαίως όλες οι ηλικίες, βεβαίως όλες
όλες οι περιστάσεις και όλες οι ώρες ημέρας. Μπορεί να υποστηρίξουν ένα τέτοιο κόσμο και μπορεί να υποστηριχθούν από ένα τέτοιο κόσμο. Είναι μοναδικό. Η εκτίμησή του 700 ευρώ. Η μοναδική του προσφορά τα 135 ευρώ μόνο. 135 ευρώ μόνο για 19 ολόκληρα καράτια. Ορυκτά και γνήσια πολύτιμα τα ζαφύρια. Γνωρίζετε ότι ανήκουν στην κατηγορία των πολύτιμων λίθων. Ζαφύρια και ρουμπίνια ανήκουν στην οικογένεια του κορουνδίου. Οι οικογένειες αυτές μας δίνουν από τους πιο ακριβούς πολύτιμους λίθους. 19 καράτια, ζαφύρια, υπέροχο το κόσμημα, 135 ευρώ μόνο. Να δούμε λους πέτρα, η οποία είναι πανέμορφη βέβαια. Στο κωδικό 6849. Έχουμε λους πολύτιμο λίθο. Έχουμε κουνζίτη. Ο κουνζίτης προέρχεται από τη Βραζιλία, είναι λίθος ορυκτός και απόλυτα γνήσιος, δηλαδή δεν έχει την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης, που σημαίνει ότι κρατάει όλη του την αξία και παίρνει και υπεραξία. Είναι διαφάνειας καθαρότητας VVS1, έχει βάρος 11 καράτια και 93 εκατοστά του καρατιού, δηλαδή σχεδόν 12 καράτια, με διαστάσεις 14x14 mm. Φτάνουμε στον 1,5 πόντο διαμέτρημα. Πρόκειται βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, για μια μεγάλη πέτρα. Είναι ιδανική για δαχτυλίδι, η πολύτιμη πέτρα που βλέπετε, αλλά και για μενταγιόν. Έχει βαθμό σκληρότητος 6,5-7 στην κλίμακα μόσου. Για όσους δεν με έχετε ξανακούσει, να πω ότι οι κουνζίτες είναι σχετικά νέο πολύτιμο ορυκτό. Ταυτοποιήθηκε το 1902 από μελετητή πολύτιμων λίθων από τη Νέα Υόρκη με όνομα George Frederick Kunz, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Να πω επίσης ότι είναι πολύτιμος λίθος ο οποίος έχει τεράστια εμπορική αξία, πρωταγωνιστεί σε πολλές πάρα πολύ ακριβές σειρές κοσμημάτων σαν κεντρικός λίθος και είναι σπουδαίος για άλλον ένα λόγο, διότι έχει την ιδιότητα του πλεοχρωισμού, που σημαίνει ότι η απόχρωσή του χρώματός του αλλάζει ανάλογα με τη γωνία που κοιτάμε τον πολύτιμο λίθο. Αυτό από μόνο του δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ πολύ σπουδαία χαρακτηριστική αλλά και πολύ ακριβή ιδιότητα για το λίθο. Παρουσιάζονται στα χρώματα του ροζ, του κίτρινου, του πράσινου και του ροδακινή και πολύ πιο σπάνια του γαλαζοπράσινου. Και ο πράσινος είναι πολύ σπάνιος, αλλά και ο γαλαζοπράσινος ακόμα πιο πολύ. Όλοι οι κουνζίτες είναι πολύτιμοι λίθοι, όλοι οι κουνζίτες είναι πάρα πολύ ακριβοί λίθοι και ιδιαίτερα όταν έχουν κορυφαία γεμολογικά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωσή μας δεν ισχύουν μόνο αυτά που είπα στο λίθο που βλέπετε, αλλά έχει και μια επιπλέον ξεχωριστή σπουδαία ιδιότητα. Πέρα από το φαινόμενο του πλεοχρωισμού που παρουσιάζουν όλοι οι κουνζίτες, εδώ έχουμε και δίχρωμη πέτρα. Έχουμε πέτρα η οποία έχει το χρώμα το ροζ, το βαθύ, αλλά έχουμε και πέτρα η οποία επίσης έχει το χρώμα το λευκό. Καταλαβαίνετε ότι η διχρωμία αυτή πολύ σπουδαία και πολύ σπάνια, αλλά και οι οπτικές του ιδιότητες, τον κάνουν τον κουνζίτη που σας παρουσιάζω πολύ ξεχωριστή και πολύ σπουδαία, πολύτιμη πέτρα. Η εκτίμησή του ξεπερνάει τα 1700 ευρώ. Πόσο θα σας το δώσουμε, 280. Καταλαβαίνετε, είναι τεράστιες οι αποκλήσεις στις τιμές εμπορικές από τις τιμές στις οποίες σας παρουσιάζουμε και σας διαθέτουμε τις πολύτιμες πέτρες μας. Όχι μόνο τις μη πολύτιμες, αλλά και τις πολύτιμες, όπως είναι ο κουνζίτης, που σας προτείνω στον κωδικό 6849. Μοναδική είναι η πέτρα, δίνω, όπως έχω πει και άλλες φορές, τεράστιες ευκαιρίες. Να συνοψίσω μία φορά τα χαρακτηριστικά του, τα γεμολογικά. 11 καράτια και 93 εκατοστά του καρατιού. Σχεδόν 12 καράτια, διαστάσεις 14x14 mm. Είναι στρογγυλός το σχήμα του και η κοπή του είναι στρογγυλή, μεικτή, εξαιρετική, υπέροχη. Τις οπτικές ιδιότητες της πέτρας δεν χρειάζεται να τις περιγράψω εγώ, μπορείτε να τις δείτε. Θα μπορούσε να είναι ένα αντίστοιχο υπέροχο μπριγιάν. Αλλά είναι ένας υπέροχος κουνζίτης. Προέρχεται από τη Βραζιλία, είναι πέτρα ορυκτή, απόλυτα γνήσια και έχει βαθμό σκληρότητος 6,5-7 στην κλίμακα μος. Μοναδικές ευκαιρίες και μοναδικές προτάσεις για να φτιάξετε κοσμήματα που θα ξεχωρίζουν από όλα. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι κουνζίτες δεν κυκλοφορούν. Είναι πέτρες πολύτιμες, πολύ ακριβές και δεν κυκλοφορούν γιατί δεν συμφέρουν. 6849, σας το δωρίζω στα 280 ευρώ. Να δούμε κολιέ από τεράστιες πολύτιμες πέτρες όπως είναι η Aqua Marines. Εδώ έχουμε κολιέ δημιουργημένο εξ ολοκλήρου από Aqua Marines, μασί, ορυκτές,
100% γνήσιες, που σημαίνει καμία χρωματική επεξεργασία στους λίθους πολύτιμους. 12 χιλιοστών. Είναι ολοστρόγγυλες, λουστρέ και 12 λίες, δηλαδή και 12 χιλιοστά. Είναι μεγάλες aquamarines. Καλά, αυτή η ομορφιά εδώ, αυτές οι οπτικές ιδιότητες του κοσμήματος θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν ένα πολύ ωραίο κολιέ με μαργαριτάρια αυτού του χρώματος, ναι. Είναι πράγματι το κολιέ μοναδικό, εξαιρετικό, καταπληκτικό. Έχουμε πολύτιμες πέτρες. Εδώ οι aquamarines, ξέρουμε, ανήκουν στην οικογένεια της Βυρύλου. Έχουν βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα Μος και προέρχονται από τη Βραζιλία. Πολλές δεκαετίες έχουμε συνεργασίες με την Βραζιλία και έτσι έχουμε την ευχέρεια, γιατί είναι πανθομολογουμένο η χώρα που, από την οποία εξορίσσονται πέτρες πολύτιμες και ημιπολύτιμες στις καλύτερες δυνατές ποιότητες, και έχουμε το λιγότερο 2,5 δεκαετίες, μην πω 3 σχεδόν, δεκαετίες καταπληκτικές συνεργασίες με εργοστάσια κοπής, με λίθους Βραζιλίας και απευθείας από την χώρα, και πράγματι ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση. Ίσα ίσα πάντα έχουμε να προτείνουμε πέτρες Βραζιλίας, οι οποίες είναι στις ανώτατες ποιότητες. Είναι στις ανώτατες πραγματικά ποιότητες. Αυτά είναι πράγματα που τα ξέρει όλος ο κόσμος όπου ασχολείται με το χώρο της κοσμηματοποιίας και με το χώρο των πολύτιμων λίθων. Εδώ έχουμε λοιπόν aquamarines Βραζιλίας, εξαιρετικές, ορυκτές, γνήσιες, 12 χιλιοστών. Στο καταπληκτικό τους αυτό το χρώμα, το γαλανό της aquamarines, και μάλιστα το πιο σκούρο, διότι ξέρετε, οι aquamarines όσο σκουραίνει το μπλε τους το χρώμα, το γκριζογάλανο το χρώμα τους, τόσο ακριβότερες γίνονται σαν πολύτιμες πέτρες. Εδώ έχουμε καταπληκτικό το χρώμα που έχουν οι aquamarines, και ανάμεσα στις μεγάλες aquamarines έχουμε πιο μικρές aquamarines των 4-5 χιλιοστών, οι οποίες είναι πασεταρισμένες. Έχουν έδρες. Δεν θελήσαμε να χαλάσουμε αυτή την υπέροχη συνέχεια από τις πολύτιμες πέτρες που βλέπετε με κάτι άλλο. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιήσαμε τίποτε άλλο παρά μόνο aquamarines, μεγάλες και μικρές πασεταρισμένες. Οι πέτρες έχουν διαφάνεια, είναι semi-translucent. Το κολλιέ έχει 45 εκατοστά μήκος, ολοκληρώνεται με ασημένιο επίχρυσο κούμπομα και βεβαίως μπορούμε να το δούμε για να προσθέσουμε και έξτε. Το κόσμημα είναι της τάξης των 800 ευρώ, διότι εδώ έχουμε 595 καράτια από φυσικές, ορυκτές, υπέροχες aquamarines. Δεν μιλάμε για aquahalazies, κυρίες και κύριοι. Ο καθένας ό,τι προφταίνει λέει και ό,τι προφταίνει κάνει. Δεν μιλάμε για aquahalazies, μιλάμε για γνήσιες aquamarines. 595 καράτια, σχεδόν 600 καράτια, ναι. Η προσφορά του Gem Palace είναι τα 140 ευρώ μόνο. Και επιπλέον θα δώσουμε δώρο ένα ζευγάρι ασορτή σκουλαρίκια. Και όταν εμείς μιλάμε για δώρα, εννοούμε ότι είναι δώρα. Αφαιρούνται, δεν προστίθενται στην τιμή. 140 ευρώ είναι η μοναδική μας προσφορά. Να συνεχίσουμε με ροζ μαράγδι στον κωδικό 6860. Έχουμε ροζ μαράγδι σε κοπή πουάρ. Ξέρετε, η κοπή πουάρ είναι η κοπή που χαρακτηρίζει τα πιο ακριβά διαμάντια. Καταρχήν, τους πιο ακριβούς μοϊσανίτες στη συνέχεια. Και γενικότερα, είναι η κοπή που χαρακτηρίζει τις πολύ πολύ ακριβές πέτρες. Διότι είναι μία μίξη κοπής στρογγυλής πολυεδρικής μπριγιάν, αλλά και μαρκής κοπής. Δηλαδή, αυτές οι δύο κοπές, η μαρκής και η στρογγυλή πολυεδρική, μας κάνουν το τελικό αποτέλεσμα της πουάρ κοπής. Είναι πολύ ακριβή και πάρα πολύ θεαματική σαν κοπή. Έχουμε ροζ μαράγδι εδώ ή μοργανίτη. Έχουμε την οικογένεια λοιπόν της Βυρύλου, στην οποία ανήκουν τα σμαράγδια, ανήκουν οι ακομαρίνες, τα ηλιόδωρα, η λευκή βύρυλος και η κόκκινη βύρυλος. Λοιπόν, αν σε αυτά που σας λέω καμιά φορά ξεχνάω κάτι, ένα μυαλό είναι αυτό, θα ζητήσω την κατανόησή σας. Πάντως ένα είναι το σίγουρο, ότι σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά και σε ό,τι αφορά στα γενικότερα χαρακτηριστικά της κάθε οικογένειας πολύτιμου ή μη πολύτιμου λίθου, σίγουρα δεν παίρνετε λανθασμένες πληροφορίες. Παίρνετε πάντα τις σωστές πληροφορίες σε ό,τι αφορά στις αξίες, στις σπανιότητες, αλλά και στα γεμολογικά χαρακτηριστικά.
Εδώ στο κωδικό 6860 έχω ροζ μαράγδι να σας προτείνω σε καταπληκτική κοπή πουάρ. Θα μας δώσει βέβαια εξαιρετικό και μονόπετρο, αλλά και μονόπετρο λεμού. Και κατά περίπτωση, αν θέλετε να το περιστοιχίσουμε και με λευκά μπριγιάν, γιατί όχι, μπορούμε να το κάνουμε με πολύ πολύ οικονομικές συνθήκες και να βάλουμε και πολύ καλά μπριγιάν, GVVS. Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 καράτια και 81 εκατοστά του καρατιού. Ροζ μαράγδι από την Βραζιλία. Πρόκειται για λίθο ορυκτό και για λίθο απόλυτα γνήσιο, μια και δεν έχει την παραμικρή επεξεργασία βελτιστοποίησης. BBS1 διαφάνεια καθαρότητα, κορυφαία έτσι. Έχουμε βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα MOS. Το χρώμα είναι το γλυκύτερο ροζ χρώμα. Πουάρι κοπή 2 καράτια 81 εκατοστά και οι διαστάσεις είναι 12,11 επί 9,15 μιλιμέτρα. Να τις επαναλάβω, 12,11 επί 9,15 μιλιμέτρα. Τώρα εδώ έχουμε κοντά 3 καράτια ροζ μαράγδι υψηλότατης κατάταξης γεμολογικής. Κορυφαίας, τι θα πρέπει να το πούμε σαν εκτίμηση, δεν πρέπει να το πούμε. Σαν εκτίμηση στα 1600 ευρώ το λιγότερο, κοντά 3 καράτια. Λοιπόν, 280 ευρώ είναι η μοναδική τιμή που σας το προσφέρει το Gem Palace. 280 ευρώ, πουθενά μα πουθενά. Είτε στην Ημεδαπή είτε στην Αλλοδαπή δεν θα βρείτε τις τιμές που σας προτείνει το Gem Palace σε οτιδήποτε και αν σας προτείνουμε. 280 ευρώ τιμή δώρου. Πολύτιμος λίθος, φυσικός, ορυκτός, απόλυτα γνήσιος από τη Βραζιλία. Ροζ μαράγδι ή μοργανίτης στα 2 καράτια και 81 εκατοστά του καρατιού, περίπου 3 καράτια. Μεγάλη πέτρα, υπέροχη πέτρα και δώρο στα 280 ευρώ. Να περάσουμε στο κωδικό 6857. Έχω να σας προτείνω πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ σπάνια και πάρα πολύ ακριβή, πολύτιμη πέτρα. Εδώ είμαστε στην οικογένεια της Βυρίλου. Η οικογένεια της Βυρίλου, όπως ίσως γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνει μία σειρά από τις πιο ακριβές και τις πιο πολύτιμες πέτρες. Σε πολύ συγκεκριμένα χρώματα. Έχουμε τη γαλάζια Βυρίλο, που τη λέμε Aqua Marina. Έχουμε την ροζ ή ροδακινή, ή ροδακινή της φωτιάς Βυρίλο, που τη λέμε ροζ μαράγδι ή μοργανίτη. Έχουμε την πράσινη Βύριλο που τη λέμε Σμαράγδι. Έχουμε την κίτρινη χρυσαφιά ή πορτοκαλοκίτρινη Βύριλο που τη λέμε Ηλιόδωρο. Έχουμε την κόκκινη Βύριλο που έχει το κόκκινο της φλόγας. Δεν έχω δείξει ποτέ. Ηλιόδωρα έχω δείξει μία φορά. Την κόκκινη Βύριλο δεν έχω δείξει ποτέ. Είναι πανάκριβη πέτρα και πολύ σπάνια. Και ιδιαίτερα όταν είναι καθαρή. Που έχει το κόκκινο της φωτιάς και λέγεται απλά κόκκινη Βύριλος. Και έχουμε και τη λευκή Βύριλο. Αμέσως πιο σπάνια από την κόκκινη Βύριλο και είναι η πέτρα που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Είναι η λευκή Βύριλος που τη λέμε Γκοσενίτη. Εδώ έχουμε ένα τέλειο υπόδειγμα πολύτιμου λιθού λευκής Βυρίλου ή Γκοσενίτη από τη Βραζιλία, κυρίες και κύριοι, και πολύ μεγάλη πέτρα. Ο λίθος είναι ορυκτός, είναι απόλυτα γνήσιος, που σημαίνει έχει όλη του την αξία και τη διατηρεί. Δεν έχει καμία επεξεργασία, δηλαδή βελτιστοποίησης. Έχει κορυφαία διαφάνεια καθαρότητα, που είναι το BBS1. Έχει βαθμό σκληρότητος στην κλίμακα MOS 8, όπως έχουν και όλα τα αδέρφια της που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, που σας είπα προηγουμένως. Το χρώμα είναι λευκό και μάλιστα από τα πολύ λευκά και είναι το F. Το σχήμα της είναι οβάλ και η κοπή της είναι οβάλ. 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού. Έχουμε τεράστιο λίθο. 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού. Πολύ μεγάλη πέτρα. Με διαστάσεις 15,52 επί 12,85 μιλιμέτρα. Η πρόταση είναι μοναδική και υπέροχη. Τι δαχτυλίδι, να το πούμε να το κάνουμε δαχτυλίδι, δεν θα υπάρχει όμοιό του. Να το πούμε να το κάνουμε μενταγιόν, επίσης θα είναι υπέροχο. Όπου και να τοποθετηθεί ένας τέτοιος λίθος, δίνει αμέσως την αίσθηση της πολυτέλειας και του πανάκριβου. Ακριβώς, γιατί είναι πολυτελής και πανάκριβος λίθος, είναι λευκή Βύριλος ή Γκοσενίτης, από τα πιο σπάνια δείγματα. Το λευκό και το κόκκινο είναι από τα πιο σπάνια δείγματα. Μετά έχουμε το ηλιόδωρο, μετά έχουμε το ροζ μαράγδι και μετά έχουμε το σμαράγδι και την άκουα μαρίνα μαζί. Που δεν είναι σπάνιοι λίθοι, εξορίζονται σε μεγάλες ποσότητες ακόμα. Εδώ ο λίθος έχει μία εκτίμηση που την έχω δώσει όσο πιο μετριοπαθή μπορούσα στις 2.600 ευρώ.
2.600 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι είναι 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού, λευκή βύριλος VDSN, ορυκτή και απόλυτα γνήσια, πολύτιμη πέτρα. 460 ευρώ είναι το δώρο που σας κάνω από το Gem Palace. 460 ευρώ δώρο από το Gem Palace, λευκή βύριλος υπέροχη. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις οπτικές ιδιότητες. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το διαπιστώσετε από την εικόνα που βλέπετε. Απλώς θα πω ότι ο λίθος είναι συγκλονιστικός. 460 ευρώ λοιπόν σας δίνω από τα πιο σπάνια πολύτιμα πετράδια που μπορείτε να δείτε. Από τα πιο σπάνια πολύτιμα πετράδια, 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού. Πάω στοίχημα ότι αυτή τη στιγμή στην τόπια αγορά, όσο και να ψάξετε, δεν θα βρείτε ούτε μία τέτοια πέτρα. Ούτε μία. Εκτός από σπάνιες αυτές οι πέτρες, είναι και πάρα πολύ ακριβές. Τώρα θα μου πείτε, αυτό δεν πάει μαζί? Ναι, συνήθως πάει μαζί. Συνήθως πάει μαζί. Και οι έμποροι πάνε, οι κοσματοπόλες δηλαδή, πάνε the safe way, πάνε τον πιο σίγουρο δρόμο και κοιτάνε αυτά που ξέρετε και αυτά που ξέρουν και εκείνοι και που θα τους αφήσουν και τα μεγαλύτερα κέρδη. Και αυτό έχει στερήσει τον κόσμο από πολλά πολλά ωραία πράγματα. Δεν είναι όλα εμπόριο, δεν είναι όλα κέρδος. Είναι και η αγάπη προς το αντικείμενο που πρέπει να μετράει. 460 ευρώ μόνο προτείνω και δωρίζω υπέροχη λευκή βύριλο, ορυκτή και γνήσια, 9 καράτια και 59 εκατοστά του καρατιού. 68-69 για να δούμε ένα θαυμάσιο κολιέ. Εξαίσιο σχεδιασμός και τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως από γνήσια και πολύτιμα υλικά δημιουργημένο. Έχουμε κοράλια σε χρώμα σωμών στα 10 χιλιοστά. 10 χιλιοστά είναι τα κοράλια. Είναι ολοστρόγγυλα και λουστρέ. Λίες πέτρες δηλαδή από κοράλι. Μασίφ γνήσιο κοράλι σε χρώμα σωμών. Δεν μιλάω για ρητίνες, δεν μιλάω για χρωματισμένες σκόλες, κοραλόπαστες, κοραλόσκονες ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάω για γνήσια κοράλια 10 χιλιοστών σε χρώμα σωμών. Μήκος 51 εκατοστά. Ολοκληρώνεται το κόσμημα, το κολιέ, με ασημένιο και επίχρυσο κούμπομα. Η ανάπτυξη του κολιέ διακόπτεται από αιματίτες, στρογγυλούς, φασεταρισμένους των 9 χιλιοστών και των 4 χιλιοστών. Έχουμε δηλαδή αιματίτες 4 των 9 χιλιοστών, στρογγυλούς, επίχρυσους φασεταρισμένους και έχουμε και αιματίτες ροντέλ στα 4 χιλιοστά φασεταρισμένους και επίχρυσους επίσης. Ορυκτοί είναι και οι αιματίτες. Κεντρικά βλέπουμε θαυμάσιο καμέο. Θαυμάζουμε υπέροχο καμέο. Σε σχήμα οβάλ βέβαια, όπως είναι συνήθως, δεν είναι πάντα, αλλά συνήθως τα καμέο έχουν σχήμα οβάλ. Έχουμε λοιπόν καμέο εδώ, αληθινό καμέο, στα χρώματα του καφέ ολέ που είναι το φόντο του και του ιβουάρ που είναι η κοπέλα που είναι σκαλισμένη. Σκαλισμένη λοιπόν κοπέλα με το περίτεχνο κτένισμά της, το ωραίο κόσμημά της στο λαιμό, όπως είναι τα κλασικά, τα υπέροχα καμέο σχεδιασμένα. Βέβαια το κάθε καμέο, μπορεί να έχουμε δει πολλά καμέο με κοπέλες, αλλά η κάθε μια έχει τη δική της ξεχωριστή όψη και είναι φιλοτεχνημένη με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Ναι, έχουμε βουάρ και καφέ ολέ εδώ στα χρώματα που ταιριάζουν απόλυτα με τα σωμών χρώματα των κοραλιών μας. Το κόσμημα είναι της τάξης των 560 ευρώ το λιγότερο, 140 ευρώ είναι η πρόταση του Gem Palace, 140 ευρώ. Για αυτή την υπέροχη σύνθεση, την τόσο πολύτιμη, έχουμε ορυκτά υλικά, έχουμε οργανικά υλικά και απόλυτα γνήσια και πανάκριβα. Έτσι γνωρίζετε ότι τα κοράλια όταν είναι φυσικά και όταν είναι σε ωραία ομοιόμορφα χρώματα είναι πανάκριβα, ναι. Και τα μετράμε με τα καράτια. Τώρα έχουμε και το καμέο, έχουμε και τους αιματίτες, έχουμε αυτή την καταπληκτική δουλειά. Και όλα αυτά προσφέρονται. Ποιος θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να το δώσει αυτό λιγότερο από 260-270 ευρώ. Είτε μπορούσαμε να το κάνουμε και με τυρκουάζ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με μαργαριτάρια. Κάποια στιγμή μπορώ να σας δείξω και κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ωραίες ιδέες δηλαδή, αλλά ποιος θα μπορούσε να το δώσει λιγότερο. Το Gem Palace το δίνει 140 ευρώ. Και δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο και τίποτε οικονομικότερο από αυτό στη γη, όχι μόνο στην ελληνική αγορά. 140 ευρώ μόνο. Να δούμε το νούμερο 6407 που είναι άδετος λίθος και πρόκειται για φθορίτη. Φθορίτη σε χρώμα απαλό πράσινο, φίλες φίλοι. Πολύ όμορφο χρώμα αυτό το πράσινο, το ανοιχτό. Και βεβαίως ορυκτή πέτρα και βεβαίως απόλυτα φυσική. Απόλυτα γνήσια, χωρίς καμία επεξεργασία βελτιστοποίησης. Προέρχονται από το Αφγανιστάν, έχουν βαθμό σκληρότητα
έκτος έξι στην κλίμακα Μος. Η διαφάνεια καθαρότητά τους είναι απόλυτα τέλεια και είναι το IF. Και το σχήμα είναι οβάλ και η κοπή είναι concave. Έχω πει για την concave κοπή ότι είναι μια, ανήκει στις πιο θεαματικές κοπές. Είναι μια από τις θεαματικότερες κοπές που μπορούμε να έχουμε. Βέβαια και η άσαρ είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά άσαρ κόβουμε τα καρέ και τους δίνουμε τελείως διαφορετική ομορφιά. Έτσι και η concave κοπή που έχουμε εδώ αξιοποιεί τις καθαρές πολύτιμες πέτρες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η κοπή, η concave. Εδώ ο φθορίτης είναι 2 καράτια και 23 εκατοστά του καρατιού. 2 καράτια και 23 εκατοστά του καρατιού. Με διαστάσεις 1 εκατοστό μήκος και 8 μιλιμέτρ το πλάτος. Η πέτρα βέβαια, θα το επαναλάβω, είναι απόλυτα γνήσια, απόλυτα φυσική, ορυκτή. Το συνιστώ και για μονόπετρο, δίνει πολύ ωραίο μονόπετρο μια τέτοια πέτρα, αλλά και για μονόπετρο λαιμού και για σκουλαρίκια μονόπετρα ή ελαφρώς κρεμαστά θα είναι πάρα πολύ ωραία. Η τιμή εκτίμησης του λίθου ξεπερνάει τα 130 ευρώ. Η προσφορά μας είναι στα 30 ευρώ μόνο. 30 ευρώ μόνο για 2 καράτια και 23 εκατοστά του καρατιού. Ορυκτό λίθο, υπέροχο, εντελώς γνήσιο, ανεπεξέργαστο. 2 καράτια και 23 εκατοστά του καρατιού. IF είναι ο φθορίτης από το Αφγανιστάν. Η πρόταση βεβαίως και είναι από αυτές που δεν μπορούμε να αντισταθούμε, γιατί είναι κορυφαίος πολύτιμος λίθος. Στα 30 ευρώ μόνο. Να προχωρήσουμε 68-58, να δώσω δύο τοπάζια τα οποία είναι εξαίρετα. Βέβαια και για τα γεμολογικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και για το χρώμα τους. Εδώ έχουμε δύο τοπάζια τα οποία τα έχουμε κάνει σετ. Να γνωρίζετε ότι όταν έχουμε πολύτιμες ή μη πολύτιμες πέτρες έγχρωμες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταιριάξουμε ζευγάρια, να ταιριάξουμε σετάκια. Πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, τότε τις πέτρες δεν τις χωρίζουμε. Δηλαδή, αν έχουμε μόνο δύο πέτρες, όπως έχουμε εδώ, έχουμε μόνο δύο πέτρες, δεν τις χωρίζουμε. Θα τις δώσουμε και τις δύο μαζί σε πάρα πολύ καλή τιμή, για να μπορείτε, δηλαδή, ό,τι θα έπρεπε κανονικά το Gem Palace, έτσι, να δώσει τη μία, εμείς θα δώσουμε και τις δύο. Για να μπορείτε να τις πάρετε και τις δύο, είναι αμαρτία να χωρίσουν αυτές οι δύο πέτρες. Τώρα, τοπάζια λοιπόν. Τοπάζια από τη Βραζιλία. Με βαθμό σκληρότητας 8 στην κλίμακα Μος. Τα τοπάζια είναι σκληρή, πολύτιμη λίθη και πολύτιμη λίθη. Με συνολικό βάρος 2 καράτια και 20 εκατοστά του καρατιού. Έχουμε 1,10 και 1,10 η κάθε μία πέτρα. Με διαστάσεις 7,2 επί 5 ο ένας λίθος και 7,2 επί 5,2 μιλιμέτρ ο άλλος λίθος. Στο μάτι όμως αυτή η διαφορά, η ελαχιστότατη, δεν φαίνεται καθόλου. Η κοπή τους είναι οβάλ, καθώς επίσης και το σχήμα τους είναι οβάλ. Η διαφάνεια καθαρότητά τους είναι το VS2. Είπαμε προέρχονται από τη Βραζιλία και είναι λίθη ορυκτή. Μην μπερδεύετε τα τοπάζια που σας δείχνουμε στο Gem Palace με τα τοπάζια που κυκλοφορούν στην αγορά. Το όνομα τοπάζι, το όνομα ζαφύρι, το όνομα ρουμπελίτης, το όνομα σμαραγδίτης είναι πολύπαθα. Αυτές οι πέτρες καημένες είναι πολύπαθες. Γιατί με αυτά τα ονόματα στην αγορά βαφτίζουν τις ψεύτικες πέτρες, τις γυαλόπετρες. Και έτσι δημιουργείται στον κόσμο η εσφαλμένη εντύπωση ότι τα τοπάζια, τα σμαράγδια, οι ρουμπελίτες και τα ζαφύρια, ότι είναι τα λευκά, κυρίως τα λευκά, τα έχουν. Τι να πω. Λοιπόν, ότι είναι πέτρες φθηνές, δεν είναι καθόλου φθηνές πέτρες. Καταρχήν είναι πολύτιμες πέτρες και στη συνέχεια οτιδήποτε είναι πολύτιμο γνωρίζετε ότι είναι και ακριβό. Εδώ έχουμε ένα λόγο παραπάνω να λέμε τα τοπάζια αυτά ξεχωριστά από το χρώμα τους. Το χρώμα είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες τιμής του οποιοδήποτε λίθου. Είτε αυτός είναι ημιπολίτιμος είτε είναι πολύτιμος, όπως εδώ τα τοπάζια. Το χρώμα είναι το παραΐμπα μπλε. Παραΐμπα. Αν ακούτε χρώμα παραΐμπα ή παντ παράτσα, να ξέρετε ότι μιλάμε για πολύ ακριβά χρώματα. Το παντ παράτσα είναι ακόμα πιο ακριβό από το παραΐμπα, αλλά και το παραΐμπα είναι πάρα πολύ ακριβό χρώμα σε οποιοδήποτε λίθο και αν το δείτε. Εδώ έχουμε παραΐμπα μπλε το χρώμα και είναι μοναδικό και εξαιρετικό και παρακαλώ αξιολογήστε το και μόνοι σας. Οι δύο πέτρες
θα εκτιμηθούν στα 380 ευρώ και θα προσφερθούν στα 90 και οι δύο μαζί. Και μιλάμε για ένα καράτι 10 εκατοστά η κάθε μία, έτσι. 90 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ η κάθε πέτρα. Ασύλληπτες προσφορές και ασύλληπτες προτάσεις. Γίνονται εδώ στο Gem Palace δύο σπανιότατα τοπάζια, υπέροχα, 90 ευρώ και τα δύο μαζί. Στα δύο καράτια και 20 εκατοστά, δώρο είναι. Να δούμε στον κωδικό 6731 ένα κολιέ μήκους 55 εκατοστών δημιουργημένο εξ ολοκλήρου από υπέροχα ρουμπίνια Αφρικής με βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα Μος, πέτρες γνήσιες και υπέροχες. Βλέπετε ότι είναι τοποθετημένες ντεγκραντέ. Είναι περασμένες από ειδικό κορδόν υψηλής αντοχής και κόμπο-κόμπο δεμένες και είναι, είπαμε, τοποθετημένες ντεγκραντέ. Ξεκινάμε από τις πολύ μεγάλες με διαμέτρημα 2 εκατοστών και καταλήγουμε στο 1,5 με 1 εκατοστό περίπου. 400 καράτια συνολικά έχουμε σε ρουμπίνια Αφρικής, ορυκτά και υπέροχα σκαλισμένα στο χέρι. Κολιέ με εκτίμηση τα 990 με 1000 ευρώ. Προσφορά 150 ευρώ μόνο από το Gem Palace. Ορυκτά ρουμπίνια Αφρικής, 400 καράτια, 55 εκατοστά μήκος. 150 ευρώ μόνο. Στον κωδικό 6731, ειδικότατη προσφορά, 400 καράτια ρουμπίνια Αφρικής, ορυκτά, υπέροχα σκαλισμένα, τεγκρατέ τοποθετημένα και μόνο 150 ευρώ. Να δούμε αντίκα τώρα, το βραχιόλι, στο κωδικό 6705. Εδώ πρόκειται για αντίκα. Τοποθετείται ανάμεσα στο 1920-1930. Το βραχιόλι έχει δημιουργηθεί στην Αίγυπτο. Είναι μείγμα μετάλλων τα οποία περιέχουν και χρυσό. Δεν το έχουμε ακριβώς τοποθετήσει για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει για να το αναλύσουμε να κόψουμε κομμάτι και δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι όμως σπουδαίο κόσμημα, βεβαίως απόλυτα χειροποίητο κόσμημα και να σας πω τα στάδια κατασκευής του, τα οποία τα έχουμε βέβαια μελετήσει. Ξεκίνησαν λοιπόν και φτιάξανε το κεντρικό, το στοιχείο. Το στοιχείο. Κόψανε στον πάγκο το στοιχείο. Παρακαλώ να μας το δείξετε από την πίσω όψη για να δούνε πως είναι κομμένο από πίσω το κάθε στοιχείο, το επαναλαμβανόμενο που δημιουργούν αυτά τα στοιχεία, δημιουργούν το βραχιόλι. Ξεκινήσανε λοιπόν και κόψανε καταρχήν τον οδηγό. Το στοιχείο. Στη συνέχεια το γυρίσανε από την καλή και αρχίσανε περιμετρικά με το φακό, γιατί αυτό με το μάτι με τέτοια λεπτομέρεια δεν γίνεται. Και σκαλίζανε περιμετρικά ένα λεπτεπίλεπτο υπέροχο σκάλισμα. Στη συνέχεια σκαλίσανε περιμετρικά πολύ όμορφα λουλούδια. Γύρω-γύρω είναι τα λουλούδια, ας είναι καλυμμένα με φιλιγκρί. Κάτω από το φιλιγκρί που βλέπετε έχει λουλούδια σκαλισμένα. Φτιάξανε το κεντρικό το μοτίφ για να φιλοξενήσει το ζαντ και γύρω γύρω το κεντρικό, συγγνώμη, καστόνι για να φιλοξενήσει το ζαντ και γύρω γύρω από το καστόνι. Κοιτάξτε να δείτε ότι έχει άλλο σχέδιο, άλλο σκάλισμα. Στη συνέχεια, αφού γίνανε όλα αυτά, δημιουργήθηκαν τα φιλιγκρί. Το φιλιγκρί είναι τεχνοτροπία. Δημιουργήθηκε λοιπόν το φιλιγκρί και αυτό χειροποίητα και τοποθετήθηκε και ολοκληρώθηκε η υπέροχη σύνθεση του κάθε στοιχείου. Και τώρα λοιπόν αυτά τα στοιχεία συνδέθηκαν αρσενικό θηλυκό και με καβίλιες μεταξύ τους, ακριβώς με τον τρόπο που γίνονταν τότε τα κοσμήματα και συνέθεσαν ένα μοναδικό και υπέροχο βραχιόλι στο σύνολό του, αυτό που βλέπετε τώρα. Αυτό το βραχιόλι για να γίνει σήμερα, να γίνει έτσι τώρα, τι λέμε, έτσι απόλυτα χειροποίητο, να γίνουν τα φιλιγκρί, να τραβηχτούν τα μέταλλα, να γίνουν τα σκαλίσματα κτλ. Θέλει... Δύο εβδομάδες δουλειά δεν φτάνει. Αυτή η ιστορία λοιπόν, ξεκινάμε και μετράμε 1500 ευρώ εργατικά. Στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί ένας τέτοιος τεχνίτης που μπορεί να φτιάξει το αριστούργημα είναι χρυσοπληρωμένος, έχετε υπόψη σας. Να πούμε λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση, να μας πάρει πολύ λίγα, ξεκινάμε με 1500 ευρώ εργατικά. Και μετά έχουμε και όλες τις υπόλοιπες δαπάνες. Όμως δεν μπορώ να δώσω τέτοια εκλογικευμένη εκτίμηση στο κόσμημα, γιατί εδώ έχουμε αντίκα. Και όταν μιλάμε για αντίκες, το πράγμα πάει αλλού, οι αξίες πάνε αλλού και δεν θα διακινδυνεύσω καμία εκτίμηση. Γιατί οι εκτιμήσεις εναντί στις αντίκες είναι κυρίως υποκειμενικές, επειδή δεν παίζουν οι πραγματικές αξίες, δεν παίζουν ρόλο οι πραγματικές αξίες. Και συνεπώς δεν θέλω να δώσω καμία εκτίμηση, συνεπώς θα το πω ανεκτίμητο το βραχιόλι. Ο καθένας όσο θέλει το ζητάει. Είναι αντίκα, δεν υπάρχει δεύτερο, δεν μπορεί κανείς να το επαναλάβει,
Ποιος να είναι τόσο τρελός να κάτσει να κάνει. Παρατηρήστε τις δουλειές που έχουν τα λουλουδάκια. Και η περίμετρος των στοιχείων που αποτελούν το βραχιόλι. Η περίμετρος των μοτίφ. Παρατηρήστε γιατί δουλειά συζητάμε τώρα εδώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με τίποτα. Να το χαρίσω 250 ευρώ. Το χαρίζω στα 250 ευρώ. Το κόσμο είναι ανεκτίμητο. Δεν γίνεται δεύτερο τέτοιο πράγμα. 1920-1930 είναι της τεχνοτροπίας, της μάλλον της αισθητικής Art Deco. Έχει δημιουργηθεί στην Αίγυπτο. Είναι ένα και μοναδικό. Είναι ανεκτίμητο. Πάρτε το χάρισμα λοιπόν 250 ευρώ από το Gem Palace όπως κάνω πάντα. Να δούμε δαχτυλίδι υπέροχο και βεβαίως και πολύ ακριβώς στο κωδικό 6836. Έχουμε ασήμι, έχουμε λευκό χρυσό στα 14 καράτια με διπλό επιφρύσωμα και έχουμε και τρία fancy τοπάζια, ροζ έντονα, ροζ κόκκινο θα το πω, έντονο, σε fancy κοπή. Η κοπή των τοπαζιών εδώ παρουσιάζει σχήμα καρδιάς. Τα τοπάζια καταρχήν είναι πολύτιμες πέτρες. Μην τα μπερδεύετε με τα τοπάζια που βλέπετε δεξιά-αριστερά, που είναι στην καλύτερη περίπτωση χαλαζίες, βαμμένοι, στη χειρότερη περίπτωση απλά στρασάκια. Εδώ έχουμε γνήσια ορυκτά τοπάζια. Είναι ακριβές λοιπόν πέτρες, γιατί ανήκουν στην κατηγορία των πολύτιμων και των εξαιρετικά θεαματικών λίθων. Όταν λέω εξαιρετικά θεαματικός ένας λίθος, μιλάω για τις οπτικές ιδιότητες. Και επίσης όλοι γνωρίζουμε πως όταν ένας λίθος έχει εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες, αυτομάτως καθίσταται πολύ ακριβό. Γιατί γίνεται πολύ εμπορικός. Το διαμάντι γιατί είναι τόσο πολύ ακριβό? Γιατί έχει εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες. Ανάμεσα στα άλλα. Έτσι και εδώ τα τοπάζια μας. Έχουμε λοιπόν υπέροχη fancy κοπή. Ξέρουμε ότι οι fancy κοπές πληρώνονται ακριβότερα από τις regular κοπές και μάλιστα πολλές φορές πολύ ακριβότερα. Εδώ έχουμε τρία τοπάζια, είναι ένα καράτι το καθένα. Και η κοπή τους είναι καρδιά. Ένα καράτι το καθένα. Το χρώμα δεν χρειάζεται να σας το περιγράψω. Τις οπτικές ιδιότητες που δείχνουν ότι έχουν υψηλόδεικτη διάθεση, επίσης δεν χρειάζεται να σας περιγράψω. Μπορείτε να τις δείτε και μπορείτε να τις ευχαριστηθείτε και να τις θαυμάσετε. Έχουμε μεγάλο δαχτυλίδι, είναι 14x14 mm. Δηλαδή πάμε 1,5x1,5 πόντο. Τα τοπάζια είναι σχηματικά καρδιές και η κοπή τους είναι πορτογαλική. Οι πέτρες έχουν διαστάσεις 6x6 mm. Είναι το χρώμα το ροζ το πολύ έντονο ανάμεσα σε ροζ κόκκινο. Η διαφάνειά τους είναι εξαιρετική, κορυφαία και είναι IFVDS1. Προέρχονται από την Αφρική και έχουν βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα Μος. Και πάντα μιλάμε για ορυκτές πέτρες. Να πω την εκτίμηση του κοσμήματος. Η εκτίμηση του κοσμήματος ξεπερνάει τα 1000 ευρώ. Τέτοια τοπάζια και μάλιστα σε fancy κοπές δεν τα συναντάμε συχνά. Και όταν τα συναντήσουμε τα πληρώνουμε ακριβά. Το δώρο που θα σας κάνει το Gem Palace είναι τα 180 ευρώ μόνο. Δώρο το Gem Palace σας θα κάνει, 180 ευρώ μόνο το δαχτυλίδι βέβαια. Χαρακτηρίζεται απλά υπέροχο, είναι εξίσου εντυπωσιακό και πολύτιμο. Και θα σας το δώσω στη μοναδική τιμή των 180 ευρώ. Αυτή την υπέροχη δουλειά και τρία ορυκτά τοπάζια από ένα καράτι το καθένα, fancy κοπή, IFVDS1 ορυκτά στο εξαιρετικό αυτό χρώμα και με αυτές τις οπτικές ιδιότητες που θα μπορούσαν να είναι υπέροχα ροζ μπριάν. Και δεν θα είχε να μας δώσει τίποτα παραπάνω από άποψη λάμψη στο ροζ μπριάν. Το ξέρετε, το βλέπετε. 180 ευρώ μόνο. Θα δούμε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που δεν έχουν το τέρι τους. Στην ομορφιά και στην πρωτοτυπία όμως. Έχουν υπέροχο σχέδιο εδώ. Συνολικά μας δίνουν άνθος τα σκουλαρίκια. Και βλέπουμε ότι είναι κατασκευασμένα με εξαιρετικό τρόπο. Έχουμε ασήμι, έχουμε λευκό χρυσάφι. Στα 14 καράτια έχουμε διπλό επιχρήσωμα. Πύρος κλιπ είναι το κούμπομά τους. Είναι μεγάλα. 15x15 mm. Υπερκαλύπτουν δηλαδή το λογό. Τώρα εδώ παρατηρούμε υπέροχα έντονο ροζ χρώματος. Το πάζια είναι ανάμεσα στο ροζ και στο κόκκινο της φλόγας. Είναι πολύ ιδιαίτερο ροζ χρώμα, φλογάτο, αλλά έχουμε και πολύ υψηλά γεμολογικά χαρακτηριστικά. Έχουμε δείκτη διάθλασης μεγάλο, ο οποίος μας δίνει οπτικές ιδιότητες καταπληκτικές, σε συνάρτηση με την διαφάνεια του καθαρότητα των λίθων και με την υπέροχη κοπή. Τα τοπάζια άνετα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ροζ μπριάν. Έχουμε fancy πανάκριβη κοπή, μας δίνει καρδιά η κοπή και είναι πορτογαλική. Έχουμε σχήμα λοιπόν καρδιάς και πορτογαλική κοπή. Συνολικά βλέπουμε 6 τοπάζια από ένα καράτι το καθένα.
Τα τοπάζια είναι πολύτιμη λύθη όταν είναι ορυκτά. Όταν είναι οτιδήποτε άλλο δεν το συζητάμε. Αλλά όταν είναι ορυκτά, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους θεαματικούς και πολύτιμους λίθους. Προέρχονται από την Αφρική, τα τοπάζια εδώ, έχουν βαθμό σκληρότητος 8 στην κλίμακα Μος. Έχουν διαφάνεια καθαρότητα κορυφαία που είναι το IF VVS 1. Να πω άλλη μία φορά τις διαστάσεις των σκουλαρικιών. 15 επί 15 mm. Καταλαβαίνετε, έχουμε μεγάλα σκουλαρίκια και φανταστείτε ένα τέτοιο κόσμημα να στολίζει την εμφάνισή σας. Οπουδήποτε και αν θέλετε να πάτε, βεβαίως μπορείτε να το υποστηρίξετε από το πρωί, αλλά να συνοδεύσει και μια πάρα πολύ καλή σας εμφάνιση. Ένα τέτοιο ζευγάρι σκουλαρίκια, διότι ξεπερνάει τον ορισμό του θεαματικού και του όμορφου. Δεν είναι απλά θεαματικά, δεν είναι απλά όμορφα, είναι εξαίσια και υπέροχα. Βεβαίως είναι για όλες ηλικίες, έτσι δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας. Έχουμε σκουλαρίκια λοβού, εξαιρετικά. Πανάκριβο το κόσμημα, 2.000 ευρώ θα το πω. Το κόσμο θα το πω 2.000 ευρώ. Οι πέτρες μας είναι απαραμίλης, γεμολογικής και αξίας, αλλά και με απαράμιλες οπτικές ιδιότητες. 260 ευρώ θα το ζητήσω και είναι δώρο. 260 ευρώ. Πουθενά δεν θα βρείτε αυτές τις πέτρες. Πουθενά. Και αν τυχόν κατά λάθος βρείτε μία, θα θέλετε 1.000 ευρώ για να αποκτήσετε τη μία. Αυτές είναι οι τιμές της αγοράς. 260 ευρώ μόνο σας τα χαρίζει το Gem Palace. Υπέροχα τοπάζια. 6, ένα καράτι το καθένα. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Σας τα χαρίζουμε μόνο 260 ευρώ. Να περάσουμε σε μενταγιόν. Μενταγιόν με διαμάντια και ρουμπίνια. Στον κωδικό 6679. Ακριβώς το ίδιο σχέδιο μπορώ να σας το διαθέσω και με σμαράγδια. Με ακριβώς τα ίδια βάρη βέβαια και τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο σχέδιο. Εδώ έχουμε μεγάλο μενταγιόν, 20 επί 18 mm είναι οι διαστάσεις. 20 επί 18 mm. Έχουμε ασίμι και πλατίνα, σκουρόχρωμη πλατίνα. Και όλη η επιφάνεια του μενταγιόν, όλη η επιφάνεια και η μπρος και η πίσω, όλη η επιφάνεια είναι καλυμμένη με διαμάντια. Diamond cut από την Αφρική, ορυκτά με βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα Μος. Επίσης, ούτε ένα χιλιοστό δεν υπάρχει ελεύθερο από την επιφάνεια του μενταγιόν. Είναι όλο καρφωμένο διαμάντια. Και επίσης βλέπουμε και εξαιρετικό σχέδιο δημιουργημένο με ρουμπίνια σε ορθό σχηματισμό. Έχουμε ρουμπίνια Αφρικής, ορυκτά, γνήσια, με βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα Μος, SI2 είναι η καθαρότητά τους και το χρώμα τους είναι το πιο αντιπροσωπευτικό και όμορφο ρουμπινί. Πολυεδρική σκοπή, 20 εκατοστά του καρατιού. Συνολικό βάρος ρουμπινιών, 4 καράτια. Συνολικό βάρος διαμαντιών, 2 καράτια και 40 εκατοστά του καρατιού. Ρουμπίνια είναι επίσης καρφωμένα και στις πλευρές βλέπουμε ότι το μενταγιόν είναι εξαγωνικό. Σε κάθε πλευρά λοιπόν από τις 6 είναι στο κέντρο καρφωμένο και από ένα ρουμπίνι. Θα σας παρακαλέσω γιατί ακριβώς το ίδιο με το ίδιο σχέδιο και τα ίδια βάρη και τις ίδιες διαστάσεις το προτείνω και σε σμαράγδι και επειδή δεν θα το γυρίσουμε σήμερα θα σας παρακαλέσω να το πάρετε να μας το δείξετε με το γάντι και να μας το δείξετε γύρω γύρω για να δουν οι φίλες και οι φίλοι πόσο όμορφα είναι δημιουργημένο αλλά για να έχουν και οπτική άποψη των μενταγιών αυτών με σμαράγδια. Είναι ακριβώς τα ίδια βάρη, ακριβώς οι ίδιες διαστάσεις και ακριβώς τα ίδια γεμολογικά στοιχεία. Η εκτίμηση του μενταγιών ξεπερνάει οπωσδήποτε αφού έχουμε 2,5 περίπου καράτια διαμάντια και 4 καράτια εκλεκτά ρουμπίνια δεν μπορεί η εκτίμηση να μην ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ. 160 ευρώ είναι η πρότασή μας. 160 ευρώ μόνο. Και το προτείνουμε περασμένο από υπολεργική σιλικόνη, δίνει έτσι ένα πρωτότυπο, ιδιαίτερο, εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα. Το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Αλλά αν μας το ζητήσετε, μπορούμε να το δούμε και περασμένο από αλυσίδα. 160 ευρώ μόνο. Στο κωδικό 6863 έχω πολύ ιδιαίτερη πρόταση να σας κάνω σπάνια σε αραιά χρονικά διαστήματα δείχνω σκαλισμένες πέτρες τέτοιου τύπου. Και τις δείχνω σε αραιά χρονικά διαστήματα γιατί δεν τις βρίσκουμε συχνότερα για να σας τις προτείνουμε. Εδώ έχουμε κουάρτς, η χαλαζία, λευκό, πεντακάθαρο, είναι IF διαφάνεια καθαρότητα. Βεβαίως λίθο ορυκτό, βεβαίως λίθο εντελώς ανεπεξέργαστο.
132 καράτια και 90 εκατοστά του καρατιού. Με σχήμα πουάρ, με στρογγυλεμένες γωνίες, βεβαίως όλες οι γωνίες, και κοπή καμποσών. Στο κάτω μέρος του βλέπετε τα χρώματα της γης. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι άλλο παρά έγκλειστος χλωρίτης. Όταν στο κουάρτς έχουμε έγκλειστο χλωρίτη, διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται η τιμή του απευθείας. Γίνεται συλλεκτικός. Ο χλωρίτης τι είναι? Πολύ σπάνιο ορυκτό, το οποίο σχεδόν ποτέ δεν βρίσκεται ελεύθερο στην φύση. Πάντα το βρίσκουμε έγκλειστο σε κάποιο λίθο και όταν βρεθεί διπλασιάζει και τριπλασιάζει την τιμή αυτού του λίθου. Αν τυχόν και βρεθεί σε πολύ πολύ μικρά βάρη ελεύθερο, τότε να ξέρετε ότι είναι τόσο ακριβό που δεν μπορεί παρά να αγοραστεί μόνο από πολύ σπουδαίους συλλέκτες ή από μουσεία ή παρεμφερή τέλος πάντων ιδρύματα που θα ενδιαφέρονται να έχουν δείγματα τόσο σπάνιων ορυκτών. Εδώ λοιπόν έχουμε έγκλειστο υπέροχο χλωρίτη και επιπλέον η πέτρα αναδεικνύεται και από σπουδαίο σκάλισμα βλέπουμε ωραιότατο κλαδί πάνω στο οποίο στέκονται δύο φλαμίγκο τα οποία είναι σκαλισμένα και με την παραμικρή λεπτομέρεια κοιτάνε το ένα το άλλο, είναι σπουδαιότατο το σχέδιο και έχουμε το εξής πανοραμικό εδώ, ότι επειδή καταρχήν είναι πάρα πολύ καθαρό το κουάρτς και η επιφάνειά του είναι μπομπέ και κύλι, λειτουργεί κάπως σαν μεγενθητικός φακός και μας δίνει την αίσθηση του τρισδιάστατου, δηλαδή νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στο τοπίο αυτό, μας δίνει την αίσθηση του τρισδιάστατου και μας δίνει και την αίσθηση του απόλυτα φυσικού σε ό,τι αφορά στο σκάλισμα. Έχουμε λοιπόν υπέροχη περίπτωση σκαλισμένης πέτρας και σπάνιας πέτρας, διότι εδώ έχουμε και το χλωρίτη συν της άλλης. Έχουμε τεράστιο λίθο, 132 καράτια και 90 εκατοστά του καρατιού, 3,5 επί 2,5 είναι τα εκατοστά οι διαστάσεις του, 3,5 επί 2,5 βεβαίως προτείνεται μόνο για μενταγιόν. 3,5 επί 2,5 εκατοστά, μοναδικός λίθος, η εκτίμησή του θα ξεπερνούσε οπωσδήποτε τα 670 ευρώ, η προσφορά είναι τα 140 μόνο. Με κάθε λεπτομέρεια, με υπέροχο τρόπο, μας δίνει φαντασμαγορικό τρισδιάστατο αποτέλεσμα το πετράδι όταν το κοιτάμε από μπροστά, αλλά και από το πλάι να το δούμε, θα δούμε μια άλλη οπτική αυτού του υπέροχου κάδρου, έτσι, αυτής υπέροχης σύνθεσης. Λοιπόν, και από το πλάι να το δούμε και από μπροστά μας δίνει πανοραμική 3D αίσθηση. Ο λίθος, βεβαίως ορυκτός και βεβαίως γνήσιος. Έτσι, αυτές είναι οι μεγάλες ευκαιρίες και οι πολύ σπάνιες ευκαιρίες που σας προτείνει το Gem Palace. 140 ευρώ μόνο. 68-64 να προτείνω σταθερό βραχιόλι. Βέβαια με πάρα πολύ όμορφη δουλειά, τη βλέπετε προσεγμένη, πολύ ωραία φωδραρισμένη η εσωτερική του πλευρά, πάρα πολύ όμορφο, υψηλό δείγμα, δείγμα μάλλον υψηλής κοσμηματοποίησης, τέλειο δείγμα. Αυτά του τύπου τα κοσμήματα τα έχετε δει και σε άλλους καλούς συναδέλφους, εκτός από μας. Είναι τύπου Βικτοριανού. Η Βικτοριανή εποχή σε όλες τις περιόδους της έδωσε καταπληκτικά κοσμήματα. Έδωσε καταπληκτικά σχέδια αργυροχρυσοχοΐας, καταπληκτικά δείγματα και πολύ όμορφα κοσμήματα. Πολλά από αυτά αναπαράγονται, είναι vintage και είναι πάρα πολύ της μόδας. Βεβαίως δεν είναι τι της μόδας είναι, αυτά είναι για τώρα. Ήταν για χτες, είναι για τώρα και θα είναι και για ύστερα από 1000 χρόνια. Δεν έχουν μόδες αυτού του τύπου τα κοσμήματα, γιατί είναι πάρα πολύ βασιλικά πρώτα απ' όλα, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβά, διότι είναι διακοσμημένα μόνο με υπερπολίτιμες πέτρες, όπως είναι τα σμαράγδια, τα ρουμπίνια, τα ζαφύρια και κυρίως τα διαμάντια. Εδώ έχουμε ασίμι, έχουμε λευκό χρυσό στα 18 καράτια, έχουμε πλατίνα μαύρη,
περιμετρικά, πάνω και κάτω στο βραχιόλι. Έχουμε κίτρινο χρυσό στα 18 καράτια σταθερό βραχιόλι, με δύο κουμπώματα ασφαλείας δεξιά και αριστερά και με το κουμπωμά του το ίδιο. Το κεντρικό εξαιρετικό με το μεντεσέ του, όπως φτιάχναν τότε τα κοσμήματα, το που ανοιγοκλίνει το βραχιόλι. Και έχουμε σμαράγδια, οβάλ πολυεδρικά, σμαράγδια Αφρικής, ορυκτά, απόλυτα γνήσια, με βαθμό σκληρότητος 8, στην κλίμακα μος που παρουσιάζουν συνολικό βάρος 19 καράτια και 85 εκατοστά του καρατιού. Και έχουμε και διαμάντια κορονέ, περιμετρικά, είναι φαρδί το βραχιόλι, φτάνει στον 1,5 πόντο, ίσως και παραπάνω. Έχουμε λοιπόν κορονέ διαμάντια, 4 καράτια και 26 εκατοστά του καρατιού και table cut ολόλευκα διαμάντια στα 13 καράτια και 26 εκατοστά του καρατιού. Συνολικό βάρος διαμαντιών, τα 17 καράτια και 50 εκατοστά του καρατιού. Είναι πολύτιμο το κόσμημα, τα διαμάντια είναι δεμένα, τα table cut σε τσακμάδες, όπως ακριβώς δένανε τότε τα διαμάντια. Ο τσακμάς είναι κύλος καθρέφτης στο καστόνι που υποδέχεται το διαμάντι. Κύλος καθρέφτης που υποδέχεται το διαμάντι. Αυτό είναι το καστόνι του διαμαντιού. Συνολικό βάρος λοιπόν διαμαντιών 17,5 καράτια. Συνολικό βάρος σμαραγδιών 19 καράτια και 85 εκατοστά του καρατιού. Εδώ έχουμε μεγάλα βάρη. Είχαμε ξαναπαρουσιάσει με διαμάντια, ρουμπίνια νομίζω και σμαράγδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεγαλύτερο βάρος και σμαραγδιών και διαμαντιών, κυρίες και κύριοι. Το Gem Palace φροντίζει ούτως ώστε σε αυτά τα πολύ όμορφα κοσμήματα να έχουμε πολύ καλές ποιότητες λίθων. Ό,τι και αν είναι αυτή η λίθη, αλλά και για τα διαμάντια, φροντίζουμε να είναι λευκά και καθαρά. Τώρα, η τιμή εκτίμησης είναι στις 5.000 ευρώ. Μια πάρα πολύ καλή τιμή για να προσφερθεί ένα τέτοιο κόσμο θα ήταν οι 4.000 ευρώ, για παράδειγμα. Και γνωρίζετε ότι όλοι οι συνάδελφοι στις 4.000 ευρώ, νομίζω ίσως και λίγο παραπάνω, σας προτείνουν τέτοιου τύπου βραχιόλια, τόσο όμορφα βραχιόλια. Το Gem Palace θα σας το πει στα 620 ευρώ μόνο. Κάθε φορά κάνουμε τα ίδια πράγματα. Εδώ πόσο είναι, εδώ είναι πάνω από το 1 πέμπτο. Είναι 6, 6, 6, 7, 42. Εδώ είναι στο 1 έβδομο της τιμής. Στο 1 έβδομο της τιμής της αγοράς σας προτείνουμε εμείς το βραχιόλι. Γιατί αυτή είναι η πολιτική του Gem Palace. Έτσι έχει αποφασίσει το Gem Palace να διαθέτει τα αγαθά του σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και σε πάρα πολύ υψηλές ποιότητες. 620 ευρώ λοιπόν, σας το χαρίζουμε το βραχιόλι. Να περάσουμε στον κωδικό 6862 για να θαυμάσουμε υπέροχο φυσικό ρηκτό ζυρκόνιο σε χρώμα μπλε. Έχετε υπόψη σας ότι τα διαμάντια, οι μοϊσανίτες, τα ζυρκόνια, όταν τα δούμε σε μπλε χρώμα, το μπλε χρώμα επειδή είναι πιο εμπορικό από τα άλλα χρώματα είναι και ακριβότερο. Και όσο πιο σκούρο είναι τόσο πιο ακριβό γίνεται. Εδώ λοιπόν έχουμε υπέροχο μπλε χρώμα στο ορυκτό ζυρκόνιο, 5 καράτια και 82 εκατοστά του καρατιού. Λάβετε υπόψη σας ότι το ζυρκόνιο έχει το διπλό ειδικό βάρος από το διαμάντι. Έχουμε κοπή οβάλ και σχήμα οβάλ και το χρώμα είναι πράγματι μοναδικό. Έντονο μπλε μοναδικό χρώμα. Βεβαίως το ζυρκόνιο προέρχεται από την Καμπότζη που έχουμε τα ωραιότερα ζυρκόνια. Έχει βαθμό σκληρότητας 7,5 στην κλίμακα μος. Πρόκειται για λίθο ορυκτό. Διαφάνεια καθαρότητα έχει IF. Το βάρος του είναι 5 καράτια και 82 εκατοστά του καρατιού. Και οι διαστάσεις του είναι 11 επί 9 mm. Αν ήταν δηλαδή αυτό διαμάντι θα είχε το διπλό όγκο περίπου, έτσι. Εδώ επειδή το ζυρκόνιο έχει διπλό ειδικό βάρος το διαμάντι, έχουμε 11 επί 9 mm διαστάσεις. Η εκτίμησή του είναι 1.600 ευρώ. Η προσφορά από το Gem Palace είναι 440 ευρώ.
διότι τα ορυκτά ζιρκόνια είναι σπουδαίοι και ακριβοί πολύτιμοι λίθοι, ανήκουν στην πρώτη γραμμή των πολύτιμων λίθων, εκείνη η θέση τους. Και βεβαίως εδώ έχουμε 5 καράτια και 82 εκατοστά του κορατιού, δηλαδή κοντά 6 καράτια πολύτιμης πέτρας, με κορυφαία γεμολογικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, 1.600 ευρώ είναι η εκτίμηση αυλεπή. 440 ευρώ είναι η μοναδική μου προσφορά. Να πούμε δύο κουβέντες για το ζιρκόνιο, για όσους δεν έχετε ξαναακούσει. Λοιπόν, είναι σπουδαίο ορυκτό. Έχει ίδιες οπτικές ιδιότητες με του διαμαντιού, εφόσον είναι καθαρό και εφόσον έχει υψηλά γεμολογικά χαρακτηριστικά, όπως εδώ. Γιατί και εδώ θα μπορούσαμε άνετα αυτό να το πούμε ένα μπλε υπέροχο μπριάν. Έτσι, αυτές τις οπτικές δηλαδή ιδιότητες έχει και είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως γιαρκόν ή αλλιώς η ακινθήτης. Όταν θέλουμε να αγοράσουμε ζιρκόνιο, ορυκτό ζιρκόνιο, προσέχουμε να μην είναι μεταμεικτικό, διότι τα μεταμεικτικά ζιρκόνια δεν έχουν τις κοφτερές μεταλλικές λάμψεις αυτές τις υπέροχες του διαματιού και του ζιρκονίου, αλλά έχουν λιπαρές λάμψεις, γιατί είναι αναμειγμένα με μέταλλα σπάνιων γεών. Έτσι σχηματίζουν μεταμεικτικές φάσεις με μέταλλα κυρίως σπάνιων γεών. Οι σπάνιες γεές είναι με μέταλλα τα οξύδια των οποίων είναι γεώδους μορφής. Έτσι, και ονομάζονται σπάνιες λόγω της σπανιότητάς τους. Λοιπόν, αυτού του τύπου τα ζιρκόνια να τα αποφεύγουμε, τα καταλαβαίνουμε από τη λάμψη. Σας είπα, είναι λιπαρή η λάμψη τους, αλλά μπορεί και στο πέρασμα του χρόνου, λόγω της αθρής σύστασής τους, να διαλυθούν. Θα προσέχετε όταν αγοράζετε ορυκτό ζιρκόνιο, το ζιρκόνιο να είναι καθαρό, να μην περιέχει σπάνιες γεές. Εξορίζονται στη Νορβηγία, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Καμπότζη, στο Πακιστάν, στη Μαδαγασκάρη κλπ. Έχουν, από τα καλύτερα είναι τα ζιρκόνια της Καμπότζης. Έτσι, έχουμε σαν απομίμηση του ορυκτού ζιρκονίου τα cubic ζιρκόν, τα γνωστά σας από το εμπόριο, ζιρκονάκια ή συζύς, ή ένας τύπος είναι και τα σύγκνητη, έτσι, που είναι η θυγατρική της Βαρόφσκη και τα λοιπά. Αυτά βέβαια δεν έχουν αξίες, το αντιλαμβάνεστε, γιατί είναι χημικά πετραδάκια, και, αλλά μας δίνουν όμως ωραίες οπτικές ιδιότητες, έτσι. Είναι και αυτές σκληρές πέτρες, αλλά χημικές. Οι χημικές πέτρες εννοείται ότι δεν έχουν αξίες. Έτσι, δηλαδή έχουν μηδέν αξία μεταπόλησης, για να σας το πω. Μπορεί να ακούγεται κάπως αυτό που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μηδέν αξία μεταπόληση. Λοιπόν, μην τα μπερδεύουμε λοιπόν. Τα ορυκτά, πανάκριβα και γνήσια ζιρκόνια και τα καλά, έτσι, τα μη μεταμεικτικά, με τα χημικά ζιρκονάκια του εμπορίου ή cubic ζιρκόνιο, όπως αλλιώς θέλουν να τα λένε. 440 ευρώ είναι η πρόταση. 5 καράτια και 82 εκατοστά του καρατιού. Εννοείται ότι εδώ βλέπουμε υπέροχο μονόπετρο στο χέρι. Φανταστείτε το αυτό να βάλουμε γύρω-γύρω κατάλευκα λαμπερά μπριγιάν. Τι δαχτυλίδι θα δώσει ή τι μονόπετρο λαιμού θα δώσει. Εμείς τα μπριγιάν τα δίνουμε, τα χαρίζουμε στην κυριολεξία. Είναι πάρα πολύ οικονομικές οι τιμές που προσθέτουμε τα μπριγιάν στα κοσμήματά σας, έτσι. Γιατί δεν τα κάνουμε μπόνους, δεν τα βλέπουμε εμπορικά. Τα δίνουμε όσο ακριβώς τα παίρνουμε και τις κατασκευές μας τις κάνουμε μπόνους. Δεν κερδίζουμε τίποτε από αυτά. Είναι μπόνους για όσους και όσες μας προτιμάτε για τις πέτρες σας. Λοιπόν, 440 ευρώ μόνο. 68-61, εδώ έχω να προτείνω διάσπορο. 3 καράτια και 6 εκατοστά του καρατιού. 3 καράτια και 6 εκατοστά του καρατιού. Με διαστάσεις 11 επί 8 μιλιμέτρων. 11 επί 8 μιλιμέτρη είναι οι διαστάσεις του λίθου. Με κοπή και σχήμα οβάλ. Με χρώματα που είναι το olive green, το πράσινο της ελιάς, και το πορτοκαλοκόκκινο. Με βαθμό σκληρότητος 7 στην κλίμακα μος. Με διαφάνεια καθαρότητα VS1, έχει εξορυχθεί στην Τουρκία. Και πρόκειται για λίθο, ορυκτό και απόλυτα γνήσιο, που σημαίνει δεν έχει επεξεργασία βελτιστοποίησης. Έχουμε λοιπόν διάσπορο ή ζουλτανίτη.
Το διάσπορο, το όνομά του το πήρε από την ελληνική λέξη διασπορά, διότι διασπείρει το φως και λάμπει. Πρώτο εξορίχθηκε το 1800 περίπου στη Ρωσία. Τα καλύτερα και ωραιότερα διάσπορα και πιο ακριβά εξορίσσονται στην Τουρκία. Ανήκει βέβαια στην κατηγορία των πολύτιμων λίθων και είναι σπουδαίοι πολύτιμοι λίθοι τα διάσπορα, διότι παρουσιάζουν μεταξύ των άλλων και το υπέροχο φαινόμενο αλλαγής χρώματος. Δηλαδή από τον ήλιο, από το ψυχρό στο ζεστό φως αλλάζουν χρώμα. Από τον ήλιο στη σκιά ή από το φως πυρακτώσεως μέσα στο σπίτι μας, στο φως του φθορισμού ή στο φως το LED κτλ. Και στο σπίτι μας δηλαδή, αν έχουμε εναλλαγή ψυχρού και ζεστού φωτός, έχουμε αυτή την αλλαγή χρώματος. Αλλά και έξω όταν είμαστε, από τον ήλιο στη σκιά αμέσως έχουμε την αλλαγή χρώματος από πράσινο σε πορτοκαλοκόκκινο. Αυτό το φαινόμενο το έχουν κάποιες πέτρες, όποιες πέτρες το έχουν αυτό το φαινόμενο, καθίστανται αμέσως σπουδαίες και περιζήτητες. Κάποια ζαφύρια έχουν το φαινόμενο αλλαγή χρώματος, οι αλεξανδρίτες έχουν το φαινόμενο της αλλαγής του χρώματος και μάλιστα μας δίνουν και χρώματα πολύ παραπλήσια με το διάσπορο, το πράσινο και το πορτοκαλοκόκκινο δηλαδή, ή το μοβ κόκκινο. Και οι γρανάτες, κάποιες γρανάτες έχουν το φαινόμενο αλλαγή χρώματος, φθορίτες έχουν φαινόμενο αλλαγής χρώματος κτλ. Εδώ έχουμε λοιπόν σπουδαίο υπέροχο διάσπορο Τουρκίας με δείκτη διάθλασης 1702-1750. Τα διάσπορα έχουν γενικά υψηλό δείκτη διάθλασης, γι' αυτό έχουμε και πολύ καλές οπτικές ιδιότητες στα διάσπορα. Ιδανικό, όπως θα καταλαβαίνετε και μόνοι σας, για δαχτυλίδι ή για μονόπετρο λαιμού. Είναι πάρα πολύ όμορφες πέτρες, πάρα πολύ σπουδαίες πέτρες και αλλάζουν αμέσως χρώμα. Αμέσως όμως, να ξέρετε ότι όταν οι πέτρες έχουν αυτή την ιδιαίτερη και πολύ φαντασμαγορική ιδιότητα της αλλαγής χρώματος, οι καλές πέτρες αλλάζουν αμέσως το χρώμα. Καταρχήν η πέτρα πρέπει να είναι ορυκτή και πρέπει να είναι και απόλυτα γνήσια. Όταν λέμε γνήσια, να μην έχει καμία επεξεργασία βελτιστοποίησης. Και έτσι ο ρυκτός ο λίθος που είναι γνήσιος αλλάζει αμέσως χρώμα. Δεν και τα χρώματα που μας δίνει είναι πάρα πολύ έντονα. Φαίνεται δηλαδή έντονη αυτή η αλλαγή χρώματος. Φυσικά κυκλοφορούν στο εμπόριο και χημικοί λίθοι που αλλάζουν χρώμα, όμως όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουν πάρα πολύ μικρές αξίες. Δηλαδή η αξία τους να είναι, ας πούμε, ένας αντίστοιχος λίθος στα 3 καράτια, τι αξία να έχει αξία 5 ευρώ, 10 ευρώ. Δεν έχει αξία παραπάνω. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις χημικές πέτρες, ακόμα και αν έχουν αυτή την ιδιότητα, με τις ορυκτές πέτρες με κανένα τρόπο. Ούτε στην σπανιότητα, αλλά ούτε και στην αξία. Οι αξίες είναι η μέρα με τη νύχτα. Εδώ έχουμε πέτρα της τάξης των 1480 ευρώ. 1480 ευρώ είναι η εκτίμησή της, βάσει των στοιχείων της. 240 ευρώ είναι η πρότασή μας. 240 ευρώ μόνο για μοναδική πέτρα με αλλαγή χρώματος, ένα σπουδαίο διάσπορο Τουρκία στα 3 καράτια και 6 εκατοστά του καρατιού. 240 ευρώ μόνο. Να δούμε στον κωδικό 6865, βικτοριανό, σταθερό, υπέροχο βραχιόλι, διακοσμημένο αποκλειστικά από λευκά διαμάντια. Κορονέ και table cut. Έχουμε ασίμι, έχουμε χρυσάφι κίτρινο στα 18 καράτια. Έχουμε λευκό χρυσό στα 18 καράτια και έχουμε και πλατίνα, το σκούρο μέταλλο που βλέπετε, μαύρη πλατίνα, περιμετρικά. Η πλατίνα σαν μέταλλο, να ξέρετε, έχει γενικά του γραφίτι το χρώμα. Το βραχιόλι είναι πλατή, ξεπερνάμε περίπου τον 1,5 πόντο και έχουμε κορονέ περιμετρικά διαμάντια, 4 καράτια και 2 εκατοστά του καρατιού, γενικό βάρος. Επίσης έχουμε κεντρικά, καρφωμένα σε τσακμάδες, table cut διαμάντια με γενικό βάρος 19 καράτια και 66 εκατοστά του καρατιού. Τα διαμάντια είναι ορυκτά, είναι γνήσια, έχουν βαθμό σκληρότητος 10 στην κλίμακα μος και προέρχονται βέβαια από την Αφρική. Συνολικό βάρος διαμαντιών 23 καράτια και 68 εκατοστά του καρατιού. Βραχιόλι πάρα πολύ όμορφο, πολύ όμορφα πινιρισμένο. Σας έχουμε δείξει αυτό το σχέδιο και άλλη φορά, αλλά με μικρότερο βάρος διαμαντιών. Σας το έχουμε δείξει το ίδιο σχέδιο και με διαμάντια ρουμπίνια σμαράγδια και σας το έχουμε δείξει και το ίδιο σχέδιο με διαμάντια και σμαράγδια. Τώρα σας το δείχνουμε εξ ολοκλήρου διακοσμημένο, βικτοριανού τύπου υπέροχο βραχιόλι με κορονέ και με table cut ολόλευκα διαμάντια. Με συνολικό βάρος 23 καράτια και 68 εκατοστά του καρατιού. 6.500 ευρώ είναι η εκτίμηση του κοσμήματος.
320 ευρώ είναι η μοναδική τιμή προσφοράς. 6.500 ευρώ εκτίμηση. Προσέξτε, 23 καράτια και 68 εκατοστά του καρατιού table cut και rose cut διαμάντια με ορυκτά. 620 ευρώ είναι η μοναδική τιμή. Να μην αρχίσουμε να λέμε τι και πώς και τα λοιπά, ούτε γιατί τα δίνουμε τόσο οικονομικά, γιατί έτσι μας αρέσει. Τα δίνουμε τόσο οικονομικά όσο θέλει ο καθένας, δίνει τα υπάρχοντά του όσο θέλει ο καθένας, πουλάει τα αγαθά του. Η κάθε επιχείρηση έχει το δικό της στυλ, το δικό της τρόπο, τους δικούς της ανθρώπους με τις δικές τους προσωπικότητες και τους δικούς τους χαρακτήρες. Συνεπώς, βάσει όλων αυτών αποφασίζει ποια θα είναι η πολιτική της και πόσο ακριβά οικονομικά θα διαθέσει τα αγαθά της. Το Gem Palace έχει αποφασίσει ως πολιτική προσέγγισης του κοινού να έχει την πολύ καλή ποιότητα και την πολύ καλή τιμή συνάμα. Θα παραμείνουν κοντά μας όσοι και όσες αντιλαμβάνονται και εκτιμούν αυτή μας την ιδιαιτερότητα, την πάρα πολύ σπουδαία. Έχουμε λοιπόν εδώ στον κωδικό 6865 βραχιόλι καταπληκτικής τεχνικής αρτιότητας, 23 καράτια και 68 εκατοστά του καρατιού λευκά διαμάντια table cut και rose cut στα 620 ευρώ δώρο. Να προχωρήσουμε στον κωδικό 6857α για να προτείνω ζαφύρι. Το ζαφύρι έχει πορτοκαλοκίτρινο χρώμα, υπέροχο και πανάκριβο πορτοκαλοκίτρινο χρώμα και σπανιότατο. Είναι πολύτιμος λίθος βέβαια, με οπαλίζουσα επιφάνεια, με διαφάνεια καθαρότητα translucent, είναι εξαιρετικό το πολύτιμο πετράδι εδώ και μοναδικό και για τον όγκο του και για το βάρος του και για το υπέροχο χρώμα του. Και βεβαίως έχουμε ορυκτό πολύτιμο λίθο από την οικογένεια του κορουνδίου. Έχουμε το οικογένεια κορουνδίου, ξέρετε, συμπεριλαμβάνει τα ζαφύρια όλων των χρωματικών ποικιλιών και τα ρουμπίνια. Έχουμε λοιπόν εδώ ζαφύρι με βαθμό σκληρότητος 9 στην κλίμακα Μος. Η χώρα προέλευσης είναι η Κεϊλάνη. Στην Κεϊλάνη δεν εξορίζονται μόνο τα μπλε ζαφύρια, τα γνωστά και πολύ ακριβά της Κεϊλάνης, αλλά όλα τα χρώματα των ζαφυριών. Έχουμε λοιπόν εδώ ζαφύρι Σεϊλόν με βάρος 33 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού. Διαφάνεια καθαρότητα translucent, να πω άλλη μία φορά το βάρος του. 33 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού. Καταλαβαίνουμε αυτό το βάρος για ζαφύρι, έτσι. Τι σημαίνει? Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και σημαίνει πολύ ακριβή, πολύτιμη πέτρα. Τώρα από εκεί και πέρα το σχήμα και η κοπή του είναι οβάλ και χαρακτηρίζεται excellent. Τις κοπές τους δίνουμε τη βαθμολογία τους από τις έδρες και από τις συμμετρίες των εδρών, να έχετε υπόψη σας. Εδώ έχουμε excellent που είναι το highest grade, δεν υπάρχει καλύτερος βαθμός για να βάλουμε. Λοιπόν, excellent λοιπόν η κοπή του, oval και ζαφύρι και ηλάνης. Τώρα, οι διαστάσεις του είναι 21 επί 18 mm, 21 επί 18 mm. Να πω μια φορά τα καράτια, ότι είναι 33 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού. Τεράστια μεγέθη για αυτές πολύτιμες πέτρες. Αυτά τα μεγέθη όταν έχουμε να κάνουμε με ζαφύρια ή με ρουμπίνια ή με σμαράγδια καθιστούν τους πολύτιμους λίθους ιδιαιτέρους ακριβούς, πολύ ακριβότερους από ότι αν ήταν ένας μεσαίος μέσος όρος βάρους. Λοιπόν, το πετράδι συνοδεύεται από το GRS, είναι Identification Card και το λένε Gemstone Identification Report. Και το κάθε Ινστιτούτο δίνει το GJIL, έχουμε το AGL, έχουμε το GRS, έτσι αυτές οι ονομασίες δίνονται από τα αρχικά των ονομάτων των εκάστοτε Ινστιτούτων. Λοιπόν, έχουμε πιστοποιημένο Ινστιτούτο εδώ με ISO 9001 του 2015. Επίσης, το όνομα είναι Gemological Research Station. Να ξέρετε ότι οι αυθεντικές κάρτες που συνοδεύουν τις πολύτιμες πέτρες ή τα κοσμήματα φέρουν απαραίτητος σηριακό ρυθμό, φέρουν τη φωτογραφία του λίθου ή του κοσμήματος και τη φυσική και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εργαστηρίου. Έτσι, τα εργαστήρια πρέπει να είναι πιστοποιημένα
Και βεβαίως οτιδήποτε άλλο δείτε, απλά δεν ισχύει, οτιδήποτε άλλο δείτε, σαν συνοδευτικό, σαν κάρτα συνοδευτική ή σαν δίπτυχο ή τρίπτυχο συνοδευτικό, άμα δεν έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, τουλάχιστον, δεν μιλάω για ειρηδίζουσες ταινίες ή barcodes κτλ, αλλά αυτά τα τρία απαραίτητα χαρακτηριστικά, δηλαδή σηριακό αριθμό και τις δύο διευθύνσεις, πρέπει να τα έχουν οπωσδήποτε για να θεωρούνται γνήσιες. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο σας ξαναείπα δεν μπορεί να ισχύει ως γνήσια κάρτα συνοδευτική. Η κάρτα βέβαια αυτή είναι και η ταυτότητα του λίθου. GRS λοιπόν συνοδεύει τον πολύτιμο λίθο. Έχουμε εδώ ζαφύρι, όπου η αξία του ξεπερνάει τα 1450 ευρώ και το στρογγυλεύω προς τα κάτω όπως κάνω πάντα. 255 είναι η μοναδική τιμή που σας το δίνω εδώ από την εκπομπή του Gem Palace. 255 ευρώ μόνο για ζαφύρι Σεϊλόν, 33 καράτια και 22 εκατοστά του καρατιού, με κοπή οβάλ μεικτή, η οποία χαρακτηρίζεται excellent, κυρίες κύριοι. Ορυκτή πέτρα υπέροχη, με διαστάσεις 21 επί 18 μιλιμέτρα. Έχουμε μεγάλη πέτρα. Ξεπερνάμε τους 2 πόντους, έτσι. Λοιπόν, 255 ευρώ μόνο. 68-66 να δούμε κόσμημα κολλιέ. Είναι βαρύτιμο και βαρύ. Και βαρύ σαν κόσμημα και βαρύτιμο. Διότι είναι διακοσμημένο εξ ολοκλήρου με λευκά διαμάτια. Στο κωδικό 68-66, στο κάτω μέρος οθόνης σας, βλέπετε τις μέρες και τις ώρες που προβάλλονται οι εκπομπές του Gem Palace στο κανάλι 9 και στο κανάλι Extra, επίσης στα τηλέφωνά μας, στα οποία μπορείτε να μας καλείτε κάθε μέρα, ακόμα και την Κυριακή, για να κάνετε τις παραγγελίες σας, να λύνουμε τις απορίες σας, εκτός από το Σάββατο που παραμένουμε κλειστά. 6866 λοιπόν είναι ο κωδικός, έχουμε διαμαντένιο κολλιέ, βικτοριανού τύπου. Είπαμε η βικτοριανή εποχή, είτε ήταν mid, είτε ήταν αρχές, ήταν τέλος, μας έδωσε καταπληκτικά κοσμήματα. Καταπληκτικά δείγματα αργυρό χρυσοχοΐας, έτσι μοναδικά και πάρα πολύ πλούσια τα περισσότερα από αυτά και πολύ ρομαντικά, αρμονικά και τα λοιπά. Εδώ έχουμε καταρχήν το κεντρικό κόσμημα, ο κεντρικός κορμός του κολιέ, είναι επαναλαμβανόμενες διαμαντένιες ροζέτες, η μία δίπλα στην άλλη, ντεγκρατέ τοποθετημένες, περισσότερες ροζέτες είναι τεράστιες, έχουν διαμέτρημα 1,5 εκατοστό, ολοκληρώνεται με πολύ αρμονικό τρόπο το κολιέ, με όμοιο κούμπομα, δηλαδή διαμαντένια ροζέτα χρησιμεύει και σαν κούμπομα, και στο κέντρο του βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο μενταγιόν με δική του κίνηση, με διαστάσεις 4 επί 3,5 εκατοστά, και αυτό διαμαντοστόλιστο, διακοσμημένο αποκλειστικά με διαμάντια table cut και κορονέ. Τα διαμάντια που προτείνει το Gem Palace αυτού του τύπου τα κοσμήματα είναι λευκά. Λευκά. 1-2 κοσμήματα είχαμε με light brown διαμάντια, τα οποία έχουν διατεθεί και δεν θα έχουμε άλλα. Όλα τα κοσμήματα βικτοριανού τύπου που προτείνει το Gem Palace είναι διακοσμημένα με λευκά και καθαρά διαμάντια. Ένα επαναλάβω, το κωδικό είναι το 6866, μπορείτε να το βλέπετε και στην επάνω αριστερά στην οθόνη σας. Έχουμε εδώ, είπαμε, το κεντρικό το μοτίφ μεγάλο στο κόσμημά μας, 4x3,5 εκατοστά. Αυτό μπορεί εύκολα να αποσπαστεί και να κάνει ξεχωριστό μενταγιόν. Ή γιατί όχι και δαχτυλίδι. Γιατί όχι και βραχιόλι. Να το πλαισιώσουμε με πολύ όμορφο, με πολύ όμορφους βραχίονες ή αλυσίδα, αν δεν το θέλετε στα και να φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο βραχιόλι. Η αλυσίδα βεβαίως δεν θα είναι μία απλή αλυσίδα. Θα την κατασκευάσουμε έτσι, ούτως ώστε θα το κάνουμε κόσμημα, δηλαδή ούτως ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το κεντρικό μοτίβ. Αλλά αυτά σε κάθε περίπτωση τα συζητάμε. Εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλα βάρη διαμαντιών. Έχουμε 26 καράτια και 90 εκατοστά λευκά και καθαρά table cut διαμάντια, ορυκτά, πάντα ορυκτά, τι θα ήταν αυτά, και 3 καράτια και 20 εκατοστά λευκά κορονέ διαμάντια στις ροζέτες, αλλά λευκά κορονέ διαμάντια στολίζουν και το σώμα του μενταγιόν. Και στο μενταγιόν λοιπόν, κάθε χιλιοστό του κοσμήματος, δεν υπάρχει χιλιοστό του κοσμήματος που να μην έχει καρφωμένα κορονέ διαμάντια. 3 καράτια και 20 εκατοστά έχουμε σε κορονέ λευκά διαμάντια. Τα διαμάντια λοιπόν παρουσιάζουν συνολικό βάρος 31 καράτια και 10 εκατοστά του καρατιού.
Να το ξαναπώ. 31 καράτια και 10 εκατοστά του καρατιού. 45 εκατοστά είναι το κολλιέ. 45 εκατοστά είναι το άνοιγμα του κολλιέ. Το κόσμημα είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να πω. Οποιοδήποτε άλλο για ένα τέτοιο κόσμημα θα έλεγε 28.000, 27.000, 28.000 εκτίμηση. Εγώ δεν θα το πω γιατί θα δώσω και πολύ χαμηλή τιμή. Εγώ θα πω 12.000 εκτίμηση του κοσμήματος. Πάντα έτσι κάνω άλλωστε. Και στις πέτρες ελεύθερες αλλά και στα κοσμήματα. Δίνω πάρα πολύ χαμηλές εκτιμήσεις. Το λιγότερο που μπορώ. Βεβαίως συμβουλεύω με τους τιμοκαταλόγους, τους διεθνείς. Αλλά δίνω το λιγότερο που μπορώ να δώσω. Και κάποιες φορές κάνω και του κεφαλίου μου ακόμα και δίνω ακόμα πιο χαμηλές εκτιμήσεις. 12.000 ευρώ είναι η εκτίμηση που θα δώσω. 2.390 ευρώ είναι η προσφορά. Ξέρετε, 12.000 ευρώ δεν θα σας φτάνανε για να το αγοράσετε σε προσφορά αυτό το κόσμημα, οπουδήποτε και αν το αναζητήσετε και στην τόπια αγορά. 12.000 ευρώ δεν σας φτάνουν για να το αγοράσετε σε τιμή προσφοράς. Και το Gem Pala σας λέει 2.390 ευρώ. 2.390 ευρώ δεν σας δίνουν ούτε μισό βραχιολάκι διαμαντένιο. Ούτε το μισό. 2.390 ευρώ λοιπόν είναι η μοναδική πρόταση από το Gem Pala. Στις εκπομπές του Gem Pala πάντα μπορείτε να δείτε, πάντα μπορείτε να δείτε τα πιο αξιόλογα και τα πιο όμορφα. Πάντα μπορείτε να βρείτε τεράστιες ευκαιρίες. Τεράστιες ευκαιρίες. Και αν κάτι θέλετε να το δείτε ή θέλετε να το παραγγείλετε, δεν έχετε παρά να μας το πείτε. 2.390 ευρώ λοιπόν είναι η μοναδική τιμή και είναι δώρο και είναι μοναδική στα χρονικά τα παγκόσμια. 2.390 ευρώ. Να δούμε στον κωδικό 6859 μοναδική πρόταση σε οπάλιο. Έχουμε οπάλιο εδώ. Ξέρετε ο κάθε οπάλιος την τιμή του κυρίως την παίρνει βεβαίως από τον όγκο του, από την προέλευσή του, από το χρώμα του κτλ. Από την κοπή του κτλ. Κυρίως βλέπουμε καμποσόν. Όταν δούμε φασεταρισμένους με έδρες όπως είναι εδώ, είναι οι εξαίρετες περιπτώσεις. Εξαιρετικές περιπτώσεις. Λοιπόν, κυρίως όμως από τα σχέδιά του και από το πόσο φαντασμαγορικά, πολύπλοκα και πολύχρωμα είναι αυτά. Έχουμε οπάλιους που μπορεί να κοστίζουν 3.500-4.000 και παραπάνω δολάρια το καράτι, έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία πολύ ξεχωριστή περίπτωση οπάλιου. Καταρχήν, ο οπάλιος, να ξεκινήσουμε από τα βασικά που ενδιαφέρουν πάρα πολύ όμως, είναι μασίφ, δεν πρόκειται για ντουμπλέ. Συνήθως οι οπάλιοι που βρίσκουμε και στην τόπια αλλά και στην παγκόσμια αγορά είναι ντουμπλέ. Γιατί είναι πολύ απλό, γιατί συνήθως οι οπάλιοι εξορίζονται σε φλίδες ή κάτω του ενός καρατιού, σε κομματάκια κάτω του ενός καρατιού. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα ξεπερνάμε τον οπάλιο στο καράτι και εκεί ξεπερνάμε και τα μεγέθη βέβαια τα οικονομικά. Εδώ στο Gem Pala, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές για πολλά πράγματα, σας δίνω τεράστιες ευκαιρίες να αποκτήσετε πολύ ακριβά αγαθά σε πάρα πολύ προστές τιμές. Αυτό κάνουμε και στους οπάλιους, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Εδώ τώρα έχουμε οπάλιο ορυκτό, γνήσιο και μασίφ, τα πρώτα με τα οποία ξεκινάμε. Από την Αιθιοπία, με διαφάνεια καθαρότητα κορυφαία, που είναι το IEF, με βαθμό σκληρότητος 6,5 στην κλίμακα MOS, σε σχήμα οβάλ και σε κοπή οβάλ, 3 καράτια και 91 εκατοστά του καρατιού, δηλαδή περίπου στα 4 καράτια, με διαστάσεις 13,91 επί 11,30 μιλιμέτρα. Ξεπερνάμε δηλαδή κατά πολύ τον πόντο. Σχεδόν 1,5 πόντος είναι το μήκος του. 13,91 επί 11,30 μιλιμέτρα. Ο οποίος χαρακτηρίζεται, η γεμολογική του ονομασία, η ποικιλία του μάλλον, είναι Oval 3D Ribbon Mackerel Pattern Solid Yellow Opal. Έτσι. Αυτό έτσι. Αυτό είναι ο προσδιορισμός του οπάλιου που βλέπετε εδώ. Oval 3D Ribbon Mackerel Pattern Solid Yellow Opal. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός του. Και
αυτού του τύπου τους οπάλιους, τους χαρακτηρίζουν τα μεταλλικά υπέροχα χρώματα βέβαια του οπάλιου, είναι όλα τα χρώματα της γης σε όλες τις αποχρώσεις που βλέπετε, από το μόβο, από το πιο ανοιχτό, από το πιο σκούρο, από το κόκκινο, από το πορτοκαλί, από το χρυσαφί, από το πράσινο, από το πράσινο το παπαγαλί, από το πορτοκαλί, το ύπα, κίτρινο, μπλε, όλες οι αποχρώσεις του μπλε σε μεταλλικούς ειδισμούς. Είναι καταπληκτικό και αυτός ο πάλιος είναι 3D. Μας δίνει την αίσθηση των τριών διαστάσεων, γι' αυτό τον λέμε 3D, και μας δίνει και την αίσθηση ότι στο εσωτερικό του χορεύουν και αναδεύονται κορδέλες με καταπληκτικά, με μοναδικά χρώματα, ηριδίζοντα μεταλλικά. Τα μόβ, τα χρώματά του, η μόβη, οι χρειές που δίνει η πέτρα, είναι κάτι καταπληκτικό, έτσι, και όλα τα υπόλοιπα χρώματα βέβαια. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σπάνια ποικιλία οπάλιου. Βλέπετε πως είναι. Είναι, αν τον παρατηρήσετε, είναι σαν να βλέπετε μια κινηματογραφική ταινία με σχέδια και χρώματα, έτσι. Και κάθε φορά ανάλογα πως και πού πέφτει το φως, καταρχήν ανήκει στην κατηγορία που και χωρίς φως λαμπειρίζει έτσι. Αλλά και όταν πέσει επάνω το φως, κάθε φορά μας δίνει ένα νέο σχήμα, ένα νέο χρώμα, μία νέα έκπληξη, μία νέα όμορφη έκπληξη, έτσι. Και αυτό δεν σταματάει ποτέ, είναι σαν τη φωτιά. Λοιπόν, όσες φορές δηλαδή και να το γυρίσουμε και να το δούμε, την ίδια εικόνα δεν θα τη δούμε με κανέναν τρόπο. Αυτή είναι όλη η ομορφιά του συγκεκριμένου οπάλιου, βεβαίως και τα χρώματα του έτσι, αλλά και το βάρος του που είναι κοντά 4 καράτια, έχουμε, δεν είναι καθόλου μελιτέο, είναι 3 καράτια και 91 εκατοστά του καρατιού. Πολύ σπάνιο έχει και βάρος, είναι μεγάλος οπάλιος. Να πω την εκτίμησή του, ξεπερνάει τις 3.500 ευρώ. Να πω την προσφορά μου, είναι τα 370 ευρώ μόνο, όποιος προλάβει. 370 ευρώ μόνο είναι η μοναδική μου προσφορά, βεβαίως για δακτυλίδι. Φανταστείτε όπως κινείται το χέρι, αλλά και στο λαιμό, γιατί και το σώμα του ανθρώπου κινείται και θα μας δίνει αυτά τα φαντασμαγορικά, αυτές οι φαντασμαγορικές εικόνες τις καταπληκτικές. 6859, μόνο 370 ευρώ. Να περάσουμε στον κωδικό 6867, να δούμε πάρα πολύ μεγάλο κολιέ, πολύ βαρύ κολιέ, με πάρα πολλά καράτια διαμαντιών. Εδώ τα διαμάντια είναι βέβαια βικτοριανού τύπου, θα το έχετε ήδη καταλάβει. Εδώ τα διαμάντια είναι ακόμα πιο λαμπερά, ακόμα πιο λευκά, ακόμα πιο όμορφα από ό,τι σας έχω δείξει μέχρι τώρα. Οι οπτικές σου ιδιότητες είναι συγκλονιστικές. Το διαμάντι, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Το διαμάντι, μόνο όμορφο μπορεί να είναι. Τα διαμάντια μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε από όμορφα, πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα, συγκλονιστικά όμορφα, έτσι. Δεν μπορεί να δούμε και να βρούμε διαμάντι το οποίο να μην είναι καλό, να μην είναι ωραίο, να μην έχει λάμψη, να μην έχει οπτικές ιδιότητες, περισσότερες ή λιγότερες. Εδώ τα διαμάντια που έχω να σας προτείνω είναι απλά εξαιρετικά. Είναι ολόλευκα, είναι ολοκάθαρα, είναι βεβαίως γνήσια διαμάντια με βαθμό σκληρότητος 10. Στην κλίμακα Μος από την Αφρική είναι τα καλύτερα που σας έχω δείξει ποτέ. Μα και τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά. Απλώς είπαμε, ο εχθρός του καλού ποιος είναι, το καλύτερο. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο το οποίο και αυτό αναπτύσσεται την κραντέ. Είναι πεντάσυρο κολιέ. Όπως βλέπετε, το πλάτος του κοσμήματος είναι 3,5 με 3,8 εκατοστά. 3,5 με 3,8 εκατοστά. Κεντρικά είναι στα 4 περίπου εκατοστά και επιπλέον στο κέντρο του κοσμήματος, σε καστόνι, βλέπουμε table card διαμάντι, το οποίο από μόνο του είναι ένα καράτι. Και στη συνέχεια το κόσμημα ολοκληρώνεται με μοτίφ, με δική του κίνηση, μεγάλο είναι και το μοτίφ, είναι 3x2 εκατοστά, που κεντρικά και αυτό έχει table card διαμάντι στα 80 εκατοστά του καρατιού. Βλέπουμε λοιπόν τεράστιες αξίες στο κόσμημα. Ένα καράτι διαμάντι είναι ένα καράτι διαμάντι. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και 80 εκατοστά είναι πίσω 80 εκατοστά, ένα καράτι διαμάντι. Σας το δίνουν 7.000 ευρώ, ή μήπως κάνω λάθος. Όταν είναι ολόλευκο, έτσι, σας το δίνουν 7.000 ευρώ και στην καλύτερη περίπτωση να το κάνουν έξτρα super duper προσφορά, να σας το δώσουν 3.500-4.000 ευρώ. Έτσι δεν είναι? Εδώ έχουμε τα ωραιότερα διαμάντια, ολόλευκα, ολοκάθαρα, και είναι όλα table cut.
Να σας πω το συνολικό βάρος. Το συνολικό βάρος είναι 36 καράτια και 80 εκατοστά του καρατιού άριστης γεμολογικής κατάταξης λευκά διαμάντια. Αυτό είναι το κοινό. Αυτή είναι η ουσία. Να ξαναέρθω λίγο στο μενταγιόν, στο μοτίφ που ολοκληρώνει το κόσμημά μας, να σας πω ότι μπορεί να αποσπαστεί. Άμα δεν το θέλετε, μπορεί να αποσπαστεί και να το κάνουμε ένα ωραιότατο δαχτυλίδι, για παράδειγμα, ή να το κάνουμε ένα ξεχωριστό μενταγιόν. Να το φοράτε πιο εύκολα. Εννοείται ότι αυτό το κόσμημα δεν θα το φορέσετε για να πάτε στο γραφείο σας, δεν θα το φορέσετε για να πάτε επίσκεψη, θα το φορέσετε όμως σε ένα γάμο, θα το φορέσετε σε μια βάπτιση αν γίνεται απόγευμα η βάπτιση, ή θα το φορέσετε σε ένα πάρα πολύ καλό κάλεσμα, σε μια δεξίωση, σε μια πολύ καλή έξοδο, σε ένα ακριβό εστιατόριο, βράδυ ή στο Μέγαρο για παράδειγμα. Να, κάτι που μου ήρθε. Έτσι που αλίμονο. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος να μην έχει πάει στο Μέγαρο. Νομίζω ότι είναι εκ των όνου καν η επίσκεψη στο Μέγαρο. Όχι τίποτα άλλο. Όχι για το χώρο αυτό καθ' αυτό, αλλά για τα δρόμενα σε αυτό το χώρο που είναι μοναδικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κόσμημα του οποίου η αξία εκτοξεύεται στις 23.000 ευρώ. Και λέω πάρα πολύ λίγα, διότι έχουμε υπέρλαμπρα, ολοκάθαρα, ολόλευκα, σπουδαία διαμάντια, 36 καράτια και 80 εκατοστά του καρατιού. Έπρεπε να το πω 36.000 ευρώ. Το κόσμημα. Και όχι 23. Και αν ήταν να προσθέσω και τους τσακμάδες, γιατί ο τσακμάς έχει δουλειά για να γίνει. Καρφωτικά, τσακμάδες, εργασία και μέταλλα, πρέπει να το φτάσω στις 40.000 ευρώ, στις 39.000 ευρώ, 40. Αυτή έπρεπε να είναι η εκτίμησή μου για το κόσμημα. Έχω πει πάρα πολλές φορές πως κάνω τις εκτιμήσεις και ότι τις συμμαζεύω πάρα πολύ προς τα κάτω. Με αυτόν τον τρόπο και δεν διακινδυνεύω να με πει κάποιος κακόπιστος υπερβολική, αλλά και δεν έχω και τεράστιες αποκλήσεις στις πολύ μεγάλες προσφορές που σας κάνω, γιατί πλέον είναι και προκλητικό αυτό που κάνουμε εδώ στο Gem Palace. Έχουμε δύο τεράστια κεντρικά διαμάντια, ένα στο κέντρο του κολιέ και ένα στο μοτίφ, και επιπλέον έχουμε πάμπολα table cut διαμάντια. Όλα τα διαμάντια είναι υπέρλαμπρα, είναι ολοκάθαρα και είναι ολόλευκα. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, δηλαδή οι αδάμαντες. Table cut τα διαμάντια, 36 καράτια, 80 εκατοστά του καρατιού. 23.000 ευρώ θα πω την εκτίμηση του κοσμήματος. 4.990 ευρώ είναι η πρόταση, η μοναδική που σας κάνω. 23.000 ευρώ, κυρίες κύριοι, δεν θα βρείτε κανέναν στον ελλαδικό χώρο να σας δώσει ένα τέτοιο κόσμημα. Κανένας δεν θα σας το δώσει. Κανένας. Ούτε για αστείο, ούτε να το πλησιάσετε δεν θα σας αφήσει με 23.000 ευρώ. Ένα τέτοιο κόσμο. Και το Gem Palace το δίνει 4.990 ευρώ. Ναι, βέβαια, 4.990 ευρώ είναι ένα νουμεράκι. Αλλά αν το συγκρίνετε με αυτό το κόσμημα, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα δωράκι. 4.990 ευρώ. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας σε άλλη μια εκπομπή του Gem Palace. Μέχρι την επόμενη φορά σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη.